των αγροτών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Κολχούρη, που είναι οικονομολόγος φοροτεχνικός. Κύριε Κολχούρη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να κάνουμε μια συζήτηση πολύ χρήσιμη και αναγκαία για τους αγρότες, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που τρέχουν και πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με την φορολογία. Καλησπέρα κύριε Κλήμου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι και για μένα χαρά κάθε φορά που βρίσκομαι στο κανάλι σας προκειμένου να συζητούμε θέματα που αφορούν τους αγρότες της περιοχής μας και όχι μόνο. Είναι ο καιρός τώρα σιγά σιγά να μπαίνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν τους αγρότες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα έσοδα, τα έξοδα, τι θα γίνει, πώς θα φορολογηθούν τα κέρδη. Οι τρίμηνες καταστάσεις, το ΦΠΑ. Τα ΦΠΑ κτλ. Και βέβαια μπορεί να φαίνεται και λίγο άκερο τώρα λόγω των πλημμυρών που έχουμε στον νομό μας. Ο κόσμος ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ασχολείται αυτόν τον καιρό. Θα έπρεπε κανονικά να ασχολείται τώρα με το τι θα καλλιεργήσει, τι θα σπείρει, τι παραγωγές θα επιλέξει, τι σπόρους θα επιλέξει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή μας, τα βλέπετε και εσείς, 100.000 στρέμματα περίπου έχουν πλημμυρίσει. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε. 50.000 από τα στοιχεία που έβλεπα, περίπου 50.000 είναι αγροτεμάχια, 50.000 στρέμματα που ήταν αγροτεμάχια που θα πρέπει να καλλιεργηθούν και καμιά άλλα 50.000 που ήταν ήδη σπαρμένα. Ναι, είναι περίπου στις 100.000. Εγώ άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μίλησε για 100.000 στρέμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι σημαίνει για την οικονομία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κολχούρη, ότι είναι ένα ζήτημα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από όσο θυμόμαστε, κάθε 2, 3, 1 χρόνο συζητάμε πάντα το ίδιο θέμα. Πλημμυρίσαμε. Εντάξει, και είναι ένα ζήτημα ότι εντάξει, ο αγρότης, αυτός που παθαίνει το πρόβλημα, είναι προφανές ότι θα το συζητάει, αλλά έχει και μια απέτηση κάποια στιγμή να σταματήσουμε να συζητάμε, να βρίσκουμε τις λύσεις. Δυστυχώς δεν θα τη δώσει τη λύση ο αγρότης. Γιατί δεν μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν είναι πολιτικό το θέμα. Είναι πολιτικό το θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση προκειμένου να λυθεί το θέμα. Δυστυχώς μας απασχολούν άλλα πράγματα όταν έχουμε τις συναντήσεις με Τούρκους εκπροσώπους. Πρέπει να υπάρξει μια συνένεση, μια πολιτική συνένεση, διακρατικές συμφωνίες προκειμένου είτε να γίνει εκβάθυνση του ποταμού, είτε να γίνει κάποια. Μια άλλη τέλος πάντων πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα. Δεν γίνεται μέχρι σήμερα να μιλάμε για να σηκώσουμε τα αναχώματα εμείς λίγο παραπάνω από τους Τούρκους, προκειμένου να μην έχουμε ζημίες εμείς, να έχουν οι Τούρκοι. Σήμερα εμάς είναι πλημμυρισμένα ο κεντρικός και νότιος και μερικά σημεία στο Πίθιο που θα έπρεπε να είναι και απέναντι. Έχουν τα προβλήματα με την Αδριανούπολη. Δεν γίνεται αυτή η πολιτική σηκώνοντας αναχώματα. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι ημίμετρα τα οποία δεν δίνουν καμιά προοπτική. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα όμως που θα πρέπει κάποια στιγμή οι τοπικοί φορείς, η τοπική διοίκηση και η πολιτική σε κεντρικό επίπεδο να δώσουν ολοκληρωμένες και διαχρονικές λύσεις σε συνεργασία και με τις όμορες χώρες. Αυτό δηλαδή δεν υπάρχει άλλη. Δεν μπορούμε κάθε φορά να ακούς τώρα υπουργούς ή τοπικούς άρχοντες εδώ πέρα να μιλάνε σαν να είναι δημοσιογράφοι παρουσιάζοντας το πρόβλημα. Χρειάζεται λύση. Και η λύση πρέπει να δοθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Από το κεντρικό κράτος να μπορέσει να δώσουν λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες, θα είναι όχι με ημίμετρα, δίνοντας και δίνονται πάρα πολλά λεφτά, κύριε Κλήμα, κάθε χρόνο με τα αναχώματα. Και τα αναχώματα τα οποία περνάει το νερό και όπως είναι εύλογο, είναι. Είναι περιορισμένη χρήση. Στην άμμο που χτίζει παράτησα πολύ το. Μέχρι τραγούδι. Την επόμενη πλημμύρα. Έτσι πάει. Αναχώματα μέχρι την επόμενη πλημμύρα. Και έχουμε στην περιοχή Τυχερού, Πέπλου, μεγάλες καταστροφές. Και πολύ μεγάλες. Και όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, ερχόμουν, κατέβαινα από την Οριστιάδα προχθές. Αν κατεβαίνοντας αριστερά, βλέποντας τι γίνεται, σε πιάνει απελπισία. Δεν ξέρεις πότε θα φύγουν τελικά αυτά τα νερά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σπείρουν. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή πώς θα καθορίσουν την καλλιεργητική τους φροντίδα για το επόμενο διάστημα και ένα άλλο ζήτημα. Αν θα πάρουν αποζημίωση, τι αποζημίωση θα πάρουν και αν η αποζημίωση θα φορολογηθεί κιόλας. Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι είναι σε δεύτερη φάση, επειδή τώρα για να μπορέσουν να αποζημιωθούν ο κόσμος θα πρέπει να σπείρουν. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι καλλιεργητές. Ότι για να μπορέσουν να. Δυστυχώς έτσι είναι ο κανονισμός του ΟΛΓΑ, ότι για να μπορέσουν να αποζημιωθούν θα πρέπει να σπείρουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είχαμε και παρόμοια προβλήματα την προπέρσινη περίοδο για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο να πάρουν οι άνθρωποι αποζημιώσεις όσον αφορά στις παραγωγές τις οποίες παίρνονται εδώ. Έτσι. Είτε καλαμπόκια είναι αυτά, είτε λαμπάκια είναι αυτά, είτε ηλίανθος κτλ. Θα πρέπει να σπείρουν. Δεν μιλάμε για τα σιτηρά τα οποία έτσι κι αλλιώς πλημμυρίσαν. Είχαν προηγηθεί. Μιλάμε καθαρά για τις περιπτώσεις των καλοκαιρινών καλλιεργειών, να μιλήσουμε έτσι. Θα πρέπει να σπαρθούν οπωσδήποτε τα χωράφια. Τώρα να πάμε στο θέμα μας αυτό καθεαυτό για την φορολογία. Τι ακριβώς ισχύει για τους αγρότες? Παλιότερα είχαμε κάποιες άλλες καταστάσεις, είχαν κάποια φορολόγητα, άλλοι είχαν βιβλία, άλλοι δεν είχαν. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά ο αγρότης? Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να ξεχωρίσουμε ποιοι πρέπει να έχουν βιβλία και ποιοι δεν πρέπει να έχουν βιβλία. Αυτοί οι οποίοι κάτω το 17 πήραν οποιαδήποτε επιδότηση πάνω από 5.000 ευρώ πρέπει να μπουν στο καθεστώς των βιβλίων. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να έχουν τιμολόγια εσόδων-εξόδων για την παραγωγή τους όταν πουλάνε, να εκδίδουν, να γράφουν αυτή το μπλοκάκι, να έχουν αυτή τα τιμολόγια, να το πω απλά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Αυτοί θα πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς. Έπρεπε ήδη να είχαν υπαχθεί από τις 1 πρώτου του 18. Εάν δεν το έχουν κάνει, καλό είναι να σπεύσουν στους συναδέλφους λογιστές προκειμένου να μπορέσουν να υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία και να προλάβουν να καταθέσουν και την περιοδική ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου του 18. Όσοι το κάνουν δεν έχουν ένα απολύτως πρόβλημα, προχωράνε κανονικά. Όσοι δεν το κάνουν θα πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο στο Μητρό της ΔΟΗ. Καλό είναι να σπεύσουν γρήγορα μέχρι τις 20 του μηνός για να μην έχουν και δεύτερα πρόστιμα. Μέχρι 20 Απριλίου? Μέχρι τις 30 καλό είναι το πρόστιμο, καλό είναι μέχρι τις 20 γιατί θα ζητήσουν κάποια παραστατικά το Μητρό στην ΔΟΗ, ότι είναι ασφαλισμένοι, ότι θέλουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις για το ύψος των επιδοτήσεων. Καλό είναι να πάνε περίπου στις 20 του μηνός, θα μην τα αφήσουν την τελευταία μέρα. Στις 30 του μηνός πάντως είναι η καταληκτική ημερομηνία, για να μην πάσουν, να μην έχουν και δεύτερο πρόστιμο. Έπρεπε μέχρι στις 30 πρώτου να μπουν στο κανονικό καθεστώς. Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, πρέπει να έχουν βιβλία? Οι νέοι αγρότες οι οποίοι πήραν το πριν της πρώτης εγκατάστασης, επειδή αυτό το ποσό θεωρείται ότι είναι επιδότηση ουσιαστικά, θα έπρεπε να είχαν μπει και αυτοί στο καθεστώς των βιβλίων μέχρι στις 30 πρώτου. Και αυτοί είναι στο ίδιο καθεστώς που προανέφερα, ότι θα μπουν στο καθεστώς των βιβλίων. Έρχονται κάποιοι νέοι αγρότες και μου λένε, μα εμείς ουσιαστικά ακόμη δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε παράξει. Γιατί για τον Α ή Β λόγο, τι καθεστώς βιβλίων, τι θα πουλάμε, δεν έχει καμία σημασία. Θα πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς ακόμη και αν υποβάλλουν μηδενική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, μηδενικά έσοδα-έξοδα δηλαδή. Επειδή πήραν το 17, επιδότηση πάνω από 5.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο, δεν το ξέρουν πολλοί κόσμοι. Ευτυχώς οι μελετητές είναι αρκετά έμπειροι και ενημέρωσαν τον κόσμο, ενημέρωσαν τους πελάτες, τους αγρότες, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς των βιβλίων και να μην έχουν πρόβλημα. Δηλαδή και εμείς από ό,τι συζητάμε δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από πολύ ελάχιστες περιπτώσεις οι οποίοι δεν τους είχαν ενημερώσει οι μελετητές τους προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς των βιβλίων. Τώρα όσον αφορά τα θέματα των νέων αγροτών, τώρα ήρθε και μια απόφαση τώρα τελευταία η οποία θα εντάξει στο καθεστώς των νέων αγροτών και αυτούς όλους οι οποίοι ήταν επιλαχόντες νέοι αγρότες. Ναι, δημοσιεύτηκε για την περιφέρειά μας στις 30 του Μαρτίου. Δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια ένας επιπλέον αριθμός επιλαχόντων, περίπου 140, που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Βέβαια, εκείνο που υπόθηκε σε κεντρικό επίπεδο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε ένα περιφερειακό συνέδριο που κάναν τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν, που είπε ότι θα έχουν βρει τα αντίστοιχα κονδύλια για να ενταχθεί το σύνολο των επιλαχόντων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως που ισχύει αυτή τη στιγμή για την δική μας την περιφέρεια είναι ότι έχουν ενταχθεί περίπου 140 από τους επιλαχόντες. Έχει κατέβει η μοριοδότηση στο 51,15 η βάση. Μπήκαν περίπου 140, έχει δημοσιευτεί στη Διάβγεια, οπότε αυτή τώρα είναι ζήτημα ημερών να πληρωθούν και αυτή την δόση αυτή των
13 χιλιάρικα, 12. Αυτοί για το αντικείμενό μας δεν χρειάζεται να τρέξουν και να κάνουν αναδρομικά, να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς από 1/1. Αυτοί του χρόνου το 19 θα ανατρέξουν για να υπαχθούν στα βιβλία. Γιατί όσοι είχαν ενταχθεί με την πρώτη προκήρυξη. Όσοι είχαν ενταχθεί με την πρώτη περίπτωση. Αυτή, επειδή η επιδότηση θα πάρθει με το καλό τώρα μέσα στο 18, θα μπορεί από 1/1 του 19 για τουλάχιστον ένα χρόνο. Από εκεί πέρα εξαρτάται με το ύψος ανάλογα με την κλίμακα στην οποία υπάρχει το καθένας. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το αν και κατά πόσο θα πρέπει να επαχθεί κάποιος ή όχι. Αυτό είναι το σκεπτικό του νομοθέτη και σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε σμπρώχνουν τα πράγματα προς το να μην υπάρξει το ειδικό καθεστώς των βιβλίων, αλλά το ειδικό καθεστώς των αγροτών, αλλά όλοι οι αγρότες να υπαχθούν στο καθεστώς των εσόδων-εξόδων, όσο να μπορεί να είναι όλοι στα βιβλία. Σε ένα καθεστώς όλοι. Σε ένα καθεστώς όλοι. Για να σταματήσει και η επιστροφή ΦΠΑ αυτή που γίνεται για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Οι επιδοτήσεις. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με τις επιδοτήσεις. Ποιες από αυτές φορολογούνται, ποιες δεν φορολογούνται. Τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο είναι απλά μέσα σε ένα λεπτό. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει αφορολόγητο 12.000 ευρώ για τα θέματα που αφορούν τις επιδοτήσεις, τις λεγόμενες συνδεδεμένες. Εάν κάποιος αγρότης πάρει 20.000 συνδεδεμένες, θα φορολογηθεί μόνο για τις 8.000. Εάν πάρει βασική 10.000 ευρώ, θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ πλην τις 8.500 περίπου που έχουν αφορολόγητο οι αγρότες. Φέτος είναι ένα ειδικό καθεστώς για να πάρουν οι αγρότες και οι μισθωτικοί συνταξιούχοι, θα πρέπει να έχουν κάνει αγορές, δαπάνες, έξοδα με πιστωτική κάρτα. Με κάρτα αναλήψεων. Με κάρτα αυτή που περνάνε από το μηχανάκι που τα βλέπουν οι άνθρωποι. Διάβαζα τις τελευταίες μέρες κάποια δημοσιεύματα ότι θα δίνεται δυνατότητα σε αγρότες να. Το αφορολόγητο αυτό με τις αποδείξεις που έπρεπε να γίνουν μέσω τραπεζών να είναι και με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τα χαρτάκια. Ισχύει αυτό? Ναι, επειδή συζητάτε στο Υπουργείο ότι επειδή είναι το πρώτο έτος εφαρμογής αυτού του μέτρου, συζητάτε να ουσιαστικά αυτός ο κωδικός δεν είναι ελεύθερος. Δηλαδή, αν εσείς κύριε Κυλίμου ήσασταν αγρότης και για να πάρετε το αφορολόγητο των 8.500 ευρώ έπρεπε να προσκομίσετε ένα ποσό με κάρτα 2.000 και εσείς έχετε 1.600 ευρώ. Εάν προσκομίσετε και τις αποδείξεις, αν προσκομίσετε, εάν πείτε στο λογιστή, ορίστε, έχω και άλλα 400 ευρώ αποδείξεις, τις οποίες τις έχω αγοράσει με μετρητά, ο λογιστής έχει τη δυνατότητα να πάει να πειράξει σε εισαγωγικά τον κωδικό εκείνο και από 1.600 θα τον κάνει 2.000. Και για να μην χάσετε το αφορολόγητο. Συζητάτε αυτό το μέτρο και νομίζω ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του Υπουργείου, προκειμένου να δώσει και αυτήν τη δυνατότητα στον κόσμο για να μην χάσει το αφορολόγητο. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν. Η βασική ενίσχυση έχει αφορολόγητο. Εάν υπάρχουν οι αποδείξεις 8.500, η συνδεδεμένη έχει αφορολόγητο 12.000. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν ξεπεράσουμε τις 20.000, μέχρι τις 20.000 έχουμε 22% αφορολόγηση, μετά τις 22, 29%, 37%, 45% και ούτω καθεξής, να μην κουράζουμε τους τηλεθέατες. Έχουμε μερικές κάρτες για ορισμένες ειδήσεις που είναι της τελευταίας στιγμής. Να δούμε την πρώτη κάρτα που αφορά την ειδική ενίσχυση για το Βαμβάκι, που είχαμε πρόβλημα εδώ, ιδιαίτερα στην περιοχή των Τραϊανούπολης. Αρκετοί δεν την πήραν την ενίσχυση αυτή και οφείλεται σε προβλήματα που υπήρχαν με την τηλεπισκόπηση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι βγήκαν αρκετά χωράφια, ότι δεν είχαν Βαμβάκι σπαρθεί ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, σε πάση περιπτώσει, που θα πρέπει να γίνονται για να πάρουν την επιδότηση. Η επόμενη κάρτα είναι αυτή, τη συζητήσαμε για τα στρέμματα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα με τους φίλους της περιοχής της Τραϊανούπολης. Δεν ξέρω τώρα τι λύση θα δοθεί. Πρέπει να γίνουν ενστάσεις, που σημαίνει όμως με την ένσταση ότι αν θα πληρωθούν και πότε θα πληρωθούν, θα περάσει χρόνος. Θα περάσει χρόνος πολύ. Είναι άδικο να μην πληρώνονται άνθρωποι, να μην πληρώνονται παραγωγοί για προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αν κάποιος δεν πάρει τη συνδεδεμένη
λόγω του ότι έχει πρόβλημα, δεν έσπηρε καλά ή δεν φύτρωσε τα βαμβάκια, ότι είναι ένα. Τα βαμβάκια, γενικά οι παραγωγές που έχουν συνδεδεμένοι, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό το οποίο προέκυψε στην περιοχή της Τριανούπολης και σε κάποιες άλλες περιοχές του νομού, νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε συνομιλία που είχα εγώ προσωπικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μου είπε ότι είναι θέμα όχι λίγων ημερών, αλλά θα διευθετηθεί σχετικά σύντομα. Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές, διάβασα δημοσιεύματα, για παράδειγμα από την περιοχή των Σερών, που εκεί υπήρξαν βροχοπτώσεις ζημιάς, που δεν υπήρξαν οι εκτιμήσεις ακόμα, δεν φτάσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να μην πληρωθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, γεγονότα τα οποία δεν είναι στην ευθύνη του παραγωγού. Αν δεν έσπηρε ο παραγωγός, είναι άλλο ζήτημα, αλλά να έχει σπείρει, να έχει υποστεί μια ζημιά. Και οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να διευθετήσουν το θέμα, δεν το έχουν διευθετήσει, και αυτός να την πληρώνει, το να μην πάρει τα λεφτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή μπαίνει σε έλεγχο, ούτε και το επόμενο διάστημα θα τα πάρει, πρέπει να τα πάρει μετά από ένα χρόνο περίπου, είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Για να μην μας φύγει το θέμα που πήγαμε να δείξουμε πριν για το θέμα των επιδοτήσεων, κύριε Κυλίμο, θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι αποζημιώσεις δεν φορολογούνται. Βιολογικά δεν φορολογούνται. Εξισωτική δεν φορολογείται. Όλες οι επιδότησεις που παίρνουν για την αγορά των εργαλείων, του εξοπλισμού, δεν φορολογείται. Κάθε επιδότηση η οποία έρχεται στον παραγωγό πλην της βασικής και της συνδεδεμένης, δεν φορολογείται. Στο μυαλό κάποιων ανθρώπων υπάρχει ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε φορολογούνται όλα αυτά και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά στο θέμα της φορολόγησης. Θα πρέπει να το ξέρουν αυτό οι παραγωγοί, για να μην, επειδή ακούω πολλές φορές, μήπως να μην βάλω αυτή την παραγωγή, γιατί θα πάρω εξωτικά, τόσο θα φορολογηθώ, να μην την βάλω κτλ. Το μόνο το οποίο θα πρέπει να τους απασχολεί είναι τι θα παράξουν, τι αποδόσεις θα έχουν και τι βασική και τι συνδεδεμένοι θα έχουν για να μπορέσουν να υπολογίσουν το θέμα της φορολογίας. Υπάρχει μια ερώτηση τώρα στα τριφύλια τα βιολογικά. Λέει για τη συνδεδεμένη, ξέρει για τα τριφύλια που παίρνουν από φέτος και τα τριφύλια την συνδεδεμένη, ξέρει τι γίνεται με τη φορολόγηση αυτού του ποσού. Το ποσό το άλλο που αφορά σαν βιολογική καλλιέργεια, που είναι ενταγμένος προφανώς ο φίλος που έχει κάνει την ερώτηση στο πρόγραμμα των βιολογικών. Τα 50-52 ευρώ αναστρέμα που παίρνουν, αυτά φορολογούνται? Όχι, δεν φορολογούνται. Αυτά δεν φορολογούνται. Αυτά δεν φορολογούνται. Η συνδεδεμένη που θα πάρει. Η συνδεδεμένη θα φορολογηθεί, θα προσθεθούν όλες οι συνδεδεμένες που έχει, της μυδικής, του βαμβακιού ή όποια άλλη συνδεδεμένη έχει. Αυτά που θα ξεπεράσουν τις 12.000, αυτά θα φορολογηθούν. Υπάρχει μια παρανόηση, να το πούμε έτσι, κύριε Κυλίμου. Πέρυσι πληρώθηκαν βιολογικές παλαιότερων ετών. Ναι. Έτσι, του 14, του 15, του 16. Κάποιοι πήραν μέσα στο 17 τριών ετών βιολογικές επιδοτήσεις. Για διάφορους λόγους, δεν είναι της παρούσης να το εξετάσουμε. Όχι, είναι γνωστό, το ξέρουν οι φίλοι αγρότες, ότι η υποχρέωση που είχε η κεντρική διοίκηση να πληρώνει κάθε χρόνο τους παραγωγούς δεν το έκανε. Δεν το και έκανε. Μαζευτήκαν μέσα σε ένα μέσα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο πληρώθηκαν τρεις βιολογικές. Τρία χρόνια. Λοιπόν, για την βιολογική του 14 και του 15 ή την εξισωτική του 14 ή του 15 θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι παραγωγοί, το θα πρέπει να το συζητήσουν με τον φοροτεχνικό τους, εάν για το τι θα πρέπει να κάνουν. Μην το αφήνουν ότι δεν με είπε το κράτος, δεν με είπε ο λογιστής, δεν με είπε, κάνω την παλαβή σε εισαγωγικά και δεν το τονίζω εγώ και δεν θα έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε περίπτωση ελέγχου θα έχει πρόβλημα. Επειδή υπάρχει αυτή η αλλαγή. Από το 1/14 πηγαίναμε με έσοδα-έξοδα χωρίς αφορολόγητα. Από 1/16 πήγαμε έσοδα-έξοδα μείον το αφορολόγητο 8.500. Καλό είναι να το συζητήσουμε αυτά τα πράγματα με το λογιστή. Ένας λογιστικός λαβύρινθος. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Και εντάξει, οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο συνηθισμένοι μέχρι τώρα να ασχολούνται τόσο πολύ με τα δικαιολογητικά, με τα χαρτιά τα λεγόμενα. Ήξεραν μια δήλωση καλλιέργεια, η οποία και αυτή είναι πολύ δύσκολη για πολύ κόσμο να μαζέψουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Λίγο πολύ είχαν αρχίσει και μπαίνανε στο νόημα τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Τώρα τους ήρθε και αυτό το θέμα με τα λογιστικά και τους έρχεται λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Καλό είναι να το συζητήσουν λοιπόν με τους λογιστές τους τι γίνεται με τις παλιότερες βιολογικές, κυρίως που είναι αρκετά τα χρήματα, αλλά και με τις εξισωτικές των προηγούμενων ετών και με τα χρήματα που έχουν έρθει που αφορούν
τις συνδεδεμένες των παλαιότερων ετών ή τις ενισχύσεις αναζώα, ανακεφάλι που λένε οι κτηνοτρόφοι, το ξέρουν αυτά εδώ η παραγωγή, οι αγελαδοτρόφοι κυρίως που παίρνουν κάποια χρήματα τα οποία ήρθαν κάποια μαζεμένα και κάποια καθυστερημένα, καλούν να τα συζητάνε αυτά από τους λογιστές για να μπορέσουν να τους βοηθήσουμε. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία αφορά την εισφορά στον ΕΛΓΑ, που ήταν μέχρι 30 Μαρτίου η πληρωμή της οφειλής στον ΕΛΓΑ, δόθηκε παράταση μέχρι 29 Ιουνίου, που θα πρέπει να τακτοποιηθεί η οφειλή για να είναι εντάξει. Βέβαια, όσοι έχουν παλιότερες εισφορές εκτός του 2017, θα πρέπει να δουν με τα κατατόπους υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ να δουν να τα τακτοποιήσουν, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα. Και αυτά όταν δεν πληρώνονται έχουν προβλήματα και με τα διάφορα προγράμματα, σχέδια βελτίωσης κτλ. Και φορολογικά. Ναι. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται στο γραφείο μου μία έντονη κινητικότητα όσον αφορά προέκυψαν κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι χωρίς να το αντιληφθούν, δεν έγινε σκεμμένα, γιατί τους γνωρίζω τους ανθρώπους, είναι και κάποιας ηλικίας, δεν έχουν πληρώσει, φαίνεται στον ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ έκανε την εκαθάρισή του τώρα, την ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για το 2015. Έτσι. Και αναδρομικά κατά κάποιο τρόπο του ζητάει ο ΕΛΓΑ να γυρίσουν πίσω και να καταβάλουν αυτές τις εισφορές. Καλό είναι, εάν κάποιοι νομίζουν ότι τα έχουν πληρώσει και τους τα ζητάει πάλι ο ΕΛΓΑ, να ανατρέξουν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν, γιατί όταν συντάσσεται η δήλωση καλλιέργειας, ορίζεται εκείνη την ημέρα με ποιο τρόπο θα πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Αν θα πληρωθεί. Είτε θα πληρωθεί επί τόπου μέσω τραπέζης, είτε θα πάρθει το ποσό που αναλογεί μέσω, όταν θα πληρωθούν στις επιδοτήσεις. Κάποιοι τότε δεν είχαν κάνει αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Καλό είναι να πάνε στους ανθρώπους οι οποίοι είτε στην Ένωση είτε στους ιδιώτες οι οποίοι κάνουν τις δηλώσεις καλλιέργειας, να δουν για ποιο λόγο δεν παρακρατήθηκε αυτό το ποσό. Ναι, από εκεί θα φανεί πώς είχε γίνει η διαδικασία. Πώς είχε γίνει η διαδικασία. Ή γίνεται παρακράτηση μέσω των επιχορηγήσεων που γίνεται όταν κατατίθεται η ενιαία ενίσχυση, ή αναλαμβάνει ο παραγωγός την υποχρέωση μόνος του να πάει στην τράπεζα και να πληρώσει με το αντίστοιχο παραστατικό που δίνεται από τον φορέα που κάνει τη δήλωση. Νομίζω ότι πάντως ο ΕΛΓΑ δεν έχει λανθασμένα στοιχεία. Τα στοιχεία του ΕΛΓΑ. Κάποιο λάθος έχει. Ναι, τα στοιχεία του ΕΛΓΑ είναι σωστά. Για κάποιο λόγο δεν πάρθηκαν αυτά τα χρήματα. Δεν πληρώθηκαν αυτά τα χρήματα από τα βιβλιάρια των αγροτών. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει. Υπάρχει μια ερώτηση τώρα. Για να επαναλάβετε, σας παρακαλώ λίγο την ερώτηση. Ναι. Έχει κάνει τη δήλωση καλλιέργειας, λέει, και έχει όλα τα χαρτιά και δεν έχει πάρει την συνδεδεμένη. Για ποια καλλιέργεια όμως τη συνδεδεμένη? Δεν ανέφερε καλλιέργεια, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μπορούν να γίνονται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αρμόδιος πλέον. Για να δοθεί η απάντηση. Ή ας πάρει στους ανθρώπους που έκανε δήλωση καλλιέργειας. Στο φορέα που έχει γίνει δήλωση καλλιέργειας μπορεί να γίνει η ερώτηση και να απαντηθεί. Διότι υπάρχουν πολλές παράμετρες. Τώρα, γενικά, όταν λέμε συνδεδεμένη, η συνδεδεμένη αφορά πολλές καλλιέργειες και είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχουμε πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Ο φορέας στον οποίο έγινε η δήλωση καλλιέργειας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οι πιο αρμόδιοι για να δώσουν την συγκεκριμένη απάντηση. Να πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Λοιπόν. Βγήκε σήμερα μία εγκύκλιος από το Υπουργείο και αφορά την έκδοση νέων αδειών σε παραγωγούς που πουλούν αγροτικά προϊόντα στις λαϊκές. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει είχε κάποια κενά και υπήρχαν κάποιες διάφορες προσεγγίσεις από αρκετούς δήμους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο αν θα έπρεπε να βγουν καινούργιες άδειες ή όχι, πώς θα βγουν κτλ. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μπορούν να βγουν καινούργιες άδειες στους παραγωγούς που πουλούν τα αγροτικά προϊόντα στις λαϊκές. Αυτή είναι μια γύπνηση που βγήκε σήμερα, διευκρινιστική, η οποία τις επόμενες μέρες θα φτάσει στα γραφεία των δήμων και όποια ζητήματα υπάρχουν
Φαντάζομαι ότι θα λυθούν και αυτά. Είναι ένα ζήτημα, οι λαϊκές είναι ένας χώρος που επιδιώκουν πολλοί από τους αγρότες να διαθέτουν τα προϊόντα τους για να έχουν και τα αντίστοιχα εισοδήματα, και εκεί υπάρχει πάντα μια ανακατουσούρα, πότε οι άδειες δίνονται από την περιφέρεια, πότε από το Δήμο. Όχι, έχει ξεκαθαρίσει το καθεστώς. Τώρα έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Κύριε Κυρίμου, να ξέρουν οι παραγωγοί ότι θα πρέπει να έχουν ταμιακή για να βγουν στις λαϊκές. Και θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση ότι όταν αγοράζουν ταμιακή θα πρέπει σε 10 μέρες, σε 5 μέρες θα έλεγα εγώ, αμέσως μόλις αγοράσουν ταμιακή, να πάνε καλύτερα στο λογιστή τους για να δηλώσουν την ταμιακή, γιατί τα πρόστιμα είναι μεγάλα, εάν δεν δηλωθεί τελικά η ταμιακή μηχανή. Γιατί για να βγει στη λαϊκή χρειάζεται οπωσδήποτε ταμιακή μηχανή. Και το λέω έτσι λίγο απλά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να. Εκεί θα του εξηγήσει κάποια άλλα πράγματα ο φοροτεχνικός του, δεν είναι τη παρούση, πώς θα φορολογούνται, έχουν ένα ειδικό τρόπο αντιμετώπισης. Καλό είναι να τα ξέρουν και αυτά οι άνθρωποι, όσοι θελήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς, να πάνε να αγοράσουν τα ταμιακή. Υπάρχει και άλλη μια ερώτηση για τη συνδεδεμένη. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Η συνδεδεμένη για τα εγωπρόβατα, αν έχουμε γνώση πότε θα πληρωθεί. Εγώ και ούτε εγώ μπορώ να το απαντήσω αυτό. Είναι ένα ζήτημα και αυτό από τον ΟΠΚΕΠΕ, που μπορεί να δοθεί μια απάντηση. Στο κατατόπους κατάστημα του ΟΠΚΕΠΕ μπορεί να δοθεί η απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί οι συνδεδεμένες βγάζουν στην αρχή, κάθε χρονιά βγαίνει μια απόφαση η οποία έχει τα ποσά τα οποία θα διατεθούν. Μετά, ανάλογα στις δηλώσεις καλλιέργειας που γίνονται, τι ζωικό κεφάλαιο, στην προκειμένη περίπτωση, τι ζωικό κεφάλαιο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις καλλιέργειας που έχουν γίνει, γίνεται ένας επιμερισμός, υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία γίνονται τα φιλτραρίσματα και αυτά κρατάνε κάποιο χρόνο. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε να δοθούν τα αντίστοιχα ποσά στους παραγωγούς. Όπως αυτό το σημείο να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην συζήτησή μας. Συζητάμε με τον κύριο Θανάση Κολχούρη, οικονομολόγο φοροτεχνικό, για τα ζητήματα της φορολογίας των αγροτών. Ήδη υπήρξαν ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μία ερώτηση λέει, χαλαζόπτωση στην Κομωτινή και ζημιά στα βαμβάκια, αν θα αποζημιωθούν. Αυτό προφανώς είναι πέρσι. Μιλάμε για την περσινή περίοδο. Δεν έχω σπαρθεί ακόμα τα βαμβάκια. Φαντάζομαι ότι είναι περσινή η παραγωγή. Πάντως από χαλαζόπτωση οι παραγωγές αποζημιώνονται. Ναι, το θέμα είναι πότε θα αποζημιωθούν. Δεν ξέρω, μήπως είναι από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα και δεν πήραν τη συνδεδεμένη. Μπορεί να έχουν και σε αυτή την κατηγορία. Μήπως γι' αυτό δεν πήραν άλλο. Μπορεί να είναι και στην κατηγορία αυτή. Συνδεδεμένες. Ακόμα μία ερώτηση. Λέει, βγήκε με αναπηρική σύνταξη. Έσπερνε 200 στρέμματα και έχασε τα προνόμια από σαν αγρότης με αφορολόγητα κτλ. Ενώ παλιότερα άλλοι που ήταν με αναπηρικές συντάξεις τα διατηρούν. Τι συμβαίνει? Όχι. Είναι κανονικά, δεν χάνει το αφορολόγητό του. Οι αγρότες και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί έχουν αφορολόγητο 8.500. 8.500, εάν από την αναπηρική σύνταξη ο άνθρωπος πήρε 6.000, του μένει αφορολόγητο 2.500. Αν προσθέσουμε εκεί και τα κέρδη που υπάρχουν από την γεωργία, θα αφαιρεθούν τα 8.500. 6.000 η σύνταξη, συν 10.000 από τα γεωργικά του, 16.000. Μείον τα 8.500 αφορολόγητο, φορολογείται για 7.500. Λέει, δεν τον αναγνωρίζουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Δεν είναι πλέον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη αυτό. Ναι, ο ίδιο ισχυρίζεται ότι άλλοι παλιότερα. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και για το λόγο του αληθές, για να πάρει τα εξωτικά. Δεν πρέπει να είσαι συνταξιούχος. Δεν πρέπει να είσαι συνταξιούχος. Ούτε οι άλλοι παίρνουν εξωτικά, ούτε αυτό θα παίρνει εξωτικά από εδώ και στο εξής. Καλά να είναι ο άνθρωπο βέβαια αναπηρική σύνταξη πήρε, αλλά δυστυχώς. Δεν μπορεί να πάρει ένα έξτρα αφορολόγητο κάποιος ο οποίος είναι συνταξιούχος και κάποιος ο οποίος είναι αγρότης. Μία φορά παίρνει το αφορολόγητο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη μας κάρτα. Αφορά την αντιχαλαζιακή προστασία. Το πρόγραμμα έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση. Δόθηκε η αρμοδιότητα στον ΕΛΓΑ. Όπου να είναι θα προκηρυχθεί. Θα είναι περίπου για 2 μήνες να γίνονται οι αιτήσεις. Ένα σημαντικό πρόγραμμα και αυτό που μπορεί να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη από τέτοια προστασία, ιδιαίτερα όσοι έχουν αμπέλια.
Είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Είναι χρήσιμο στους ανθρώπους. Βέβαια, αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να τα ξέρουν οι αγρότες ότι φορολογικά ασχολούμαι εγώ λόγω αντικειμένου. Ότι αν μπει σε μια διαδικασία να αγοράσει τέτοια εφόδια κατά κάποιο τρόπο, τέτοια μηχανήματα, τέτοιο εξοπλισμό, όλος αυτός ο εξοπλισμός μείον την επιδότηση την οποία θα λάβει θα μπορεί να εκπέσει φορολογικά από το εισόδημα του αγρότη. Άλλη ερώτηση που έρχεται τώρα. Λέει, συνεχίζουν οι συνταξιούχοι να παίρνουν δικαιώματα προφανώς τις επιδοτήσεις, αυτές την ενιαία ενίσχυση. Γιατί να παίρνουν οι συνταξιούχοι και να μην παίρνουν οι νέοι? Καταρχήν δεν ισχύει αυτό ότι δεν παίρνουν οι νέοι. Όποιος κάνει δήλωση καλλιέργειας και είχε κάνει τη δήλωση καλλιέργειας, παίρνει ο καθένας, γίνεται μια καταρρομή των δικαιωμάτων. Μάλλον τα ερωτήματα που έρχονται και τα παράπονα κατά κάποιο τρόπο είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε από το εθνικό απόθεμα. Από το εθνικό απόθεμα, όχι. Ναι, ζητήθηκαν πέρυσι πολλές φορές και παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι κάποιοι συνταξιούχοι πήραν δικαιώματα και κάποιοι νέοι αγρότες δεν πήραν. Ήταν το οξύμορο αυτό της κατάστασης. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Μα για το εθνικό απόθεμα, από το εθνικό απόθεμα πήραν όσοι κάναν πέρσι για πρώτη φορά δήλωση καλλιέργειας. Δυστυχώς παρατηρήθηκε φαινόμενο άνθρωποι οι οποίοι. Ήταν μέσα και συνταξιούχοι και είχαν αδιάθετα χωράφια, χωράφια τα οποία δεν είχαν επιδότηση και αιτήθηκαν από το εθνικό απόθεμα, πήρανε από το εθνικό απόθεμα κάποια δικαιώματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούνε με τους συλλόγους, να κάνουν μια παρέμβαση προς το Υπουργείο και προς τον ΟΠΚΕΠΕ για να δοθεί μια λύση. Διότι αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί με βάση τις ανακοινώσεις ήταν ότι θα παίρνανε από το εθνικό απόθεμα όσοι κάναν για πρώτη φορά δήλωση καλλιέργειας πέρσι. Ναι, το θέμα είναι ότι παρατηρήθηκε ότι πολλοί συνταξιούχοι, επαναλαμβάνω, πήρανε από το εθνικό απόθεμα, ενώ κάποιοι νέοι αγρότες που ήταν στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο τους δεν πήρανε. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη μας κάρτα. Έχει βγει μια απόφαση η οποία επεκτείνεται το όριο, το πιστωτικό όριο των καρτών των αγρότη με βάση το ότι μπαίνει μέσα και το πρασίνισμα. Δηλαδή το πλαφόν που ίσχυε με βάση τις επιδοτήσεις από την ενιαία ενίσχυση προστίθεται τώρα και το πρασίνισμα. Περίπου δηλαδή φτάνουμε στο 80% των συνολικών ενισχύσεων που παίρνει ενιαία ενίσχυση και πρασίνισμα. Θα είναι το πλαφόν βάσης για την κάρτα του αγρότη. Αυτό είναι μια εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Η κάρτα είναι μια διαδικασία η οποία βοήθησε αρκετούς αγρότες να τη χρησιμοποιήσουν για να μπορούν να πάρουν τα καλλιεργητικά τους εφόδια να προχωρήσουν στην καλλιέργεια. Η κάρτα έτσι όπως δίνεται τα τελευταία χρόνια, κύριε Κυλή μου, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του αγρότη. Τα επιτόκια πλέον έχουν πέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάρτες αυτή τη στιγμή σε αγρότες οι οποίοι είναι συνεπείς, οι οποίες δίνονται από διάφορα ιδρύματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα οποία φτάνουν και 5 και 6 και 7% το πολύ του επιτοκίου. Και αν πας σήμερα και πληρώσεις τον προμηθευτή σου, ο οποίος σου φέρνει τα αγροτικά σου εφόδια, η έκπτωση η οποία θα πάρεις αν πληρώσεις μετρητά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι σίγουρα τουλάχιστον 7%. Μπορεί να είναι και 10% και 15%. Αρκεί βέβαια να πληρωθούν και να υπάρχει μια συνέπεια στο θέμα της διαχείρισης της κάρτας. Είναι ένα σοβαρό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν οι φίλοι μας αγρότες προκειμένου να πετύχουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Εμείς νωρίτερα είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Αλέξη Πολιτάκη που είναι υπεύθυνος των αγροτικών εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς. Συζητήσαμε και για την κάρτα αυτή και για τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει η Τράπεζα Πειραιώς. Θα πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πολιτάκη και θα επανέλθουμε και στην επόμενη ώρα που διαθέτουμε για την εκπομπή μας για τα θέματα της φορολογίας. Εσείς συνεχίζετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, θα απαντηθούν όλες στο βαθμό που μπορούμε βέβαια και έχουμε τη γνώση για να απαντήσουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κύριε Πολιτάκη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Κυλή μου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είμαστε? Είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για εσάς το ίδιο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα δεδομένου του γεγονότος ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει μια ισχυρή σχέση με τον αγροτικό τομέα, έναν τομέα και που η δική μας εκπομπή ασχολείται, τουλάχιστον στον τομέα της ενημέρωσης.
Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι αρχές και οι βάσεις αυτής της ισχυρής σχέσης που έχει η Τράπεζα Πειραιώς με τον αγροτικό τομέα? Καταρχάς να πούμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, όπως το είπατε, έχει πολύ ισχυρές βάσεις και ρίζες όσον αφορά τη στήριξή της προς τον πρωτογενή τομέα, αλλά και γενικότερα στον άγρο και αγροτικό τομέα, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια, διότι ουσιαστικά αυτή η στήριξη έρχεται από βαθιά. Η Αγροτική Τράπεζα έπαιξε τρόπο που τι θα παίξει και σήμερα υπάρχει μέσα από τον εγκαλιστικό με την Πειραιώς και λειτουργεί κανονικά, χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας την τομέα. Άρα οι ρίζες όντως βαθιές. Λοιπόν, ποια είναι τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, τα οποία σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει στον Έλληνα αγρότη? Η Τράπεζα μας έχει αναπτύξει μια σειρά από ευρύτατες προϊοντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις με σκοπό να στηρίξει ολιστικά τον πρωτογενή τομέα και όχι αποσπασματικά. Πρώτο στίχημα βεβαίως αποτέλεσε η στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας αυτής και αυτής. Ξέρετε, όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα και τον αγροδιατροφικό τομέα, έχουμε στο μυαλό μας όλους τους κρίκους της αλυσίδας, όπως κανένας από τους επόμενους κρίκους δεν έχει νόημα εάν δεν υπάρχει πρώτος, που είναι η πρωτογενή παραγωγή. Άρα λοιπόν οι πρωτοβουλίες μας περνάνε μέσα από τη στήριξη της πρωτογενής παραγωγής, στη διαδικασία δηλαδή, στην οποία καλούνται να τα απεξέλθουν οι Έλληνες της παραγωγής, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι, οι ελαιείς κλπ. Και μετά εξαπλώνουν τους επόμενους κρίκους, όπως είναι η μεταποίηση του προϊόντος, η τυποποίησή του, η εμπορία του με όρους κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας. Σε όλους αυτούς τους κρίκους η Τράπεζα Πειραιώς καθημερινά πρωτοφορεί χρηματοδοτικά και στηρίζει. Αυτό το διάστημα για τους αγρότες τρέχουν κάποια προγράμματα που μέσα των οποίων επιδιώκουν να βελτιώσουν και την θέση τους μέσα στην αγροτική παραγωγή και τον εξοπλισμό τους, τα σχέδια βελτίωσης. Έχει η Τράπεζα κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να στηρίξουν τον αγρότη σε αυτή την φάση της κατάθεσης του φακέλου και στο τέλος της υλοποίησης του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης? Κύριε Κυρί μου, χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί το θέμα είναι άκρως επίκαιρο. Είμαστε στη διαδικασία που οι αγρότες μας υποβάλλουν τα σχέδια βελτίωσης τους επενδυτικούς τους φακέλους, όπως λέμε, με σκοπό να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τις κοινωνικές τους εκμεταλλεύσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς, όντας η κυριότερη χρηματοδότητα και μάλιστα με αρκετά μεγάλη απόσταση σε τις υπόλοιπες τράπεζες, δεν θα μπορούσε να αποουσιάσει από αυτό το περιβάλλον. Συνεπώς, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει καθολικά τα σχέδια βελτίωσης και σε βραχυπρόθεσμο και σε επενδυτικό ορίζοντα. Έχει προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να απευθυνθούν οι αγρότες για να ενημερωθούν για αυτά τα καταστήματά μας και να δώσουν λύσεις σε κάθε ανάγκη. Εντεκτικά να αναφέρω ότι ένα σχέδιο βελτίωσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ένα σύνθετο πλεύμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι η λήψη μιας εγγυητικής για να λάβει κάποιος μια προκαταβολή από την επιχορήγηση που δικαιούται, είτε να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά προεξοφλώντας την επιχορήγηση με ένα δάνειο έναντι επιχορήγησης, αλλά και σε επίπεδο τέτοιας συμμετοχής, εφόσον του λείπουν χρήματα, μπορούμε να δώσουμε ένα επενδυτικό δάνειο για να καλυφθεί ολοσυγκρότηση η κοινωνική του ανάγκη. Βέβαια, δεν είναι μόνο τα σχέδια βελτίωσης. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μια σειρά πρωτοβουλειών δείξει, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και σε άλλους τομείς και άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Όπως είναι, για παράδειγμα, η πολύ σημαντική κατηγορία των νέων και νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα, άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν μια εκμετάλλευση στον τομέα για πρώτη φορά ή να διαδεχτούν ομαλά την πατρική τους κατάσταση. Για τους νέους αγρότες μιλάμε. Μιλάμε για τους νέους αγρότες ακριβώς. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα πολύ ευέλικτο και δομημένο πρόγραμμα με το οποίο ουσιαστικά βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε στέρεο έδαφος.
με πολλές ευελιξίες όσον αφορά και τα επιτόκια και τις περιόδους αποπληρωμής, με προσαρμογή στις ταμιακές ροές τις πραγματικές του αγρότη και ένα σωρό άλλα πράγματα. Άρα η τράπεζα είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει όχι μόνο την επικαιρότητα και τα σχέδια απελευθέρωσης, αλλά και άλλους κλάδους σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους αγρότες να έχουν την στήριξη και την χρηματοδότηση, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται μια στροφή πολλών νέων παιδιών που μάλιστα έχουν τελειώσει και πανεπιστημιακές σχολές να κάνουν επιλογή προς τον πρωτογενή τομέα και χρειάζονται οπωσδήποτε και την στήριξη και τη χρηματοδότηση για να συνεχίσουν με στέρεα βήματα αυτή την προσπάθεια. Έχετε δίκιο, έτσι όπως το λέτε είναι. Είναι μια τάση που και εμείς την εισπράττουμε καθημερινά στην τράπεζα. Να πούμε βεβαίως ότι η στήριξη από μια τράπεζα που θέλει να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση της αγροτικής πίστης όπως είναι η Πειραιός, δεν είναι μόνο χρηματοδοτική, αλλά μπορεί να πάει και σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι πόσο αναγκαίο είναι αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο που αναφέρατε κι εσείς, με την καλύτερη εκπαίδευση και την καλύτερη μόρφωση, το οποίο επιχειρεί να μπει μέσα στον χώρο. Η εκπαίδευση λοιπόν και η ενημέρωση αλλά και η κατάρτιση των ανθρώπων που εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην παραγωγική διαδικασία είναι κρίσιμο στοιχείο. Η τράπεζα λοιπόν μέσα από την εξέλιξη, το κέντρο βιώσιμη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει μια σειρά προγραμμάτων, απευθύνεται στους ανθρώπους αυτούς με επίκαιρα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσπαθώντας να δώσει και εκεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο συνδρομής. Για την αγορά γης και εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τα σχέδια βελτίωσης ή τους νέους αγρότες, υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες? Βεβαίως υπάρχουν εργαλεία. Τα προγράμματα που έχει η τράπεζα δεν είναι συνδεδεμένα αποκλειστικά και μόνο με τα σχέδια βελτίωσης. Και στην εποχή που δεν ήταν επίκαιρες αυτές οι προσκλήσεις, αλλά και στην μετά από αυτές τις προσκλήσεις εποχή, τα προϊόντα της τράπεζας είναι εδώ, θα είναι διαρκώς βελτιούμενα και θα απευθύνονται στον αγροτικό πληθυσμό με σκοπό να υλοποιήσει κάθε επενδυτική του ανάγκη. Είτε αυτό αφορά την αγορά γης, είτε αφορά την ανανέωση της φυτίας του, είτε αφορά ζωή του κεφάλαιου, κάθε επενδυτική ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από τα προγράμματα που έχει δημιουργήσει η Τράπεζα Πειραιώς και είναι εξειδικευμένα προγράμματα, απαντούν στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος για το οποίο μιλάμε. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με την περίοδο των σχεδίων βελτίωσης, είναι μια διαρκής και πάει. Εκτός από τα προγράμματα αυτά που αφορούν τον εξυγχρονισμό ή την αγορά γης, εξοπλισμού κτλ., που είναι ένα κομμάτι η χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί ο αγρότης με ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης, ας πούμε, που να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του για καλλιεργητικά εφόδια, για την καλλιέργεια, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά έτσι όπως την προγραμματίζει? Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η τράπεζα, πέρα και από τα προγράμματα που έχει ήδη σε εξέλιξη, όπως είναι το πρόγραμμα Συμβουλιακής Τραπεζικής, το πρόγραμμα Συμβουλιακής Υγείας και Κοινοτροφίας, η Κάρτα του Αγρότη, το ελεύθερο κεφάλαιο κίνησης που δίνει το ανοιχτό δάνειο αγροτών, μπήκε και σε έναν προβληματισμό και αρκετό χρονικό διάστημα για το πώς θα μπορούσε να δώσει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα σε πολλούς ανθρώπους που είτε δεν είχαν είτε πίστευαν ότι την έχουν πρόσβαση σε αυτό. Γεωργοί μικρού εκτοπίσματος με πολύ μικρά εισοδήματα, οι οποίοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν λίγο τη θέση τους, αλλά ή πιστεύοντας ότι έχουν πρόσβαση στο σύστημα των τραπεζών, προσπαθούν. Και φοβούμενοι πιθανώς, κύριε Πολιτάκη, μετά από όλα αυτά που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, φοβούμενοι να χτυπήσουν την πόρτα της τράπεζας. Το καταλαβαίνω. Και σε ένα βαθμό εξηγείται και με όρους λογικής. Όμως εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε ότι στο τραπεζικό σύστημα και βεβαίως στον βαθμό που εγώ μπορώ να εκφράσω την πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται
και να πάρουν αυτό το οποίο πραγματικά μπορούν να σηκώσουν τους πλάτες. Θα είναι όμως κάτι που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ για να δουν την επόμενη μέρα, είτε για να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη δυσκολία που έχουν που τους έχει τύχει. Μιλάμε για το πρόγραμμα, όπως καταλάβατε, της μικροχρηματοδότησης των αγροτών, που μπορεί μέσα από πολύ απλές και ευέλικτες διαδικασίες, με εξαιρετικά λίγα δικαιολογικά, επί της ουσίας και της ποιότητά τους για τη δήλωση ΟΣΔΕ, να απευθυνθούν στην τράπεζα και να πάρουν μια μικροπίστωση, η οποία μπορεί να είναι μέχρι και 5 έχουν κάποιες επιρροτήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα λειτουργούν σαν δυνατότητα να τις προσφυγωριώσουν. Κύριε Πολιτάκη, τα τελευταία χρόνια η κάρτα του αγρότη βοήθησε σημαντικά, θα έλεγα, τους αγρότες να μπορέσουν να κινηθούν με τα εφόδια και τα λοιπά στην καθημερινότητά τους. Διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι το πλαφόν αυξάνεται γιατί μπαίνει μέσα και το πρασίνισμα. Θεωρούταν σαν πλαφόν στην τράπεζα του αγρότη μόνο το κομμάτι της ενιαίας ενίσχυσης, τώρα μπήκε και το πρασίνισμα. Δηλαδή πρακτικά διπλασιάζεται περίπου το πλαφόν που θα διαθέτει ο καθένας αγρότης, ανάλογα βέβαια με την δήλωση καλλιέργειας που κάνει. Έχετε δίκιο. Μετά την βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Τροφίμων, που είχε ουσιαστικά και την πρωτοβουλία για την κάρτα του αγρότη και στην οποία συνέτρεξαν και οι τέσσερις εθνικές τράπεζες, μπήκε το θέμα του να αυξηθούν και να περιοριστούν τα όρια. Επιλέχθηκε σαν δεύτερο πεδίο το πρασίνισμα, το αποδέχτηκαν όλες οι τράπεζες, προφανώς και οι τράπεζες ποιος, και έτσι από φέτος θα μπορούμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερα όρια, ακόμα περισσότερη λεπτότητα στους ανθρώπους που βεβαίως χρειάζονται και έχουν αξιολογήσει την κάρτα του αγρότη σαν ένα εργαλείο ρευστότητας για την κάλυψη των ανακτών παραγωγικών. Κύριε Πολιτάκη, ναι. Πείτε τι είχατε να πείτε, σας διέκοψα. Όχι, λέω, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Κύριε Πολιτάκη, από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν μια σειρά από χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία μπορεί ο καθένας αγρότης να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τις δυνατότητες του. Προφανώς πρέπει να απευθυνθεί στα κατατόπους καταστήματα της τράπεζας για να μπορεί να βρει το πιο κατάλληλο που θα μπορέσει να τον βοηθήσει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Η τράπεζα πλέον έχει και διατηρεί ένα ευρύτερο δίκτυο καταστημάτων. Σχεδόν κάθε παραγωγός μας έχει πάρα πολύ κοντά του ένα σημείο που μπορεί να απευθυνθεί. Μπορεί εκεί λοιπόν να ανατρέξει και να ζητήσει έγκαιρη πληροφόρηση για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες, αλλά και για κάθε άλλο θέμα που ενδεχομένως τον απασχολεί και στο οποίο πιστεύω ότι η τράπεζα μπορεί να δώσει κάποια εκπλήρωση. Κύριε Πολιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία που είχαμε, στην προσπάθεια που κάνουμε να ενημερώσουμε τους αγρότες για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν, και βέβαια τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορούν τους πάντες. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι χαρά μας που μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μέσα από την εκπομπή σας με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής και να ενημερωθεί για την επικαιρότητα και τις δράσεις της τράπεζας, η οποία παραμένει διαρκώς σταθερή και κοντά στον αγροτικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καληνύχτα σας. Γεια σας, γεια σας. Της φορολογίας των αγροτών με τον κύριο Θανάση Κολχούρη, οικονομολόγο φοροτεχνικό, και απαντάμε βέβαια ή προσπαθούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που διατυπώνεται για τα ζητήματα που σας αφορούν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν προσπαθώντας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις οι οποίες γίνανε αυτό το χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι: αγρότης κατά κύριο επάγγελμα, αν κάνει άλλη δουλειά, τι φορολογικές επιπτώσεις θα έχει? Ο αγρότης έχει τις 8.500 αφορολόγητο, όπως προείπαμε, εάν από την δεύτερη δουλειά του παίρνει κάποια έξτρα χρήματα, αυτά θα προστίθεται στα αγροτικά του εισοδήματα. Αν ξεπερνάει τις 8.500, θα φορολογείται. Αν είναι άλλα εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Αν πάει ένας αγρότης και ανοίξει ένα κατάστημα,
τα έξτρα αυτά εισοδήματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Όσα και να είναι τα αγροτικά του εισοδήματα. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή αφορολόγητο για τα έξτρα εισοδήματα του από ελευθερία επαγγέλματα. Από ελεύθερο επάγγελμα. Ναι. Από μισθωτή εργασία. Από μισθωτή εργασία προστίθεται και βγαίνει ανάλογα με το. Αν ξεπερνάει όχι τι 8.500 ευρώ. Λοιπόν, συνταξιούχος. Κάνει δήλωση καλλιέργειας. Αν θα έχει προβλήματα με την. Και παίρνει επιδοτήσεις από την δήλωση καλλιέργειας, αν θα έχει προβλήματα με την σύνταξή του. Με αυτοί οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι και κάναν δήλωση καλλιέργειας, δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη από εδώ και στο εξής, και αυτοί δεν θα έχουν πρόβλημα μέχρι στις 31 Δεκάτου του 2024. Δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι όμως, ο οποίος είναι εν ενεργεία συνταξιούχος και δεν έκανε ποτέ δήλωση καλλιέργειας και σήμερα πάει να κάνει δήλωση καλλιέργειας, θα έχει πρόβλημα με τη σύνταξή του. Καλό είναι να αποφευχθεί. Εξαρτάται βέβαια γιατί ύψος εισοδημάτων μιλάμε, είτε από τη σύνταξη είτε από τα χωράφια, αν συμφέρει δηλαδή να κρατήσει τη σύνταξή του ή όχι. Πάντως αυτοί οι οποίοι κάναν δήλωση καλλιέργειας θα συνεχίσουν να την κάνουν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στις 31/12/24. Μία άλλη ερώτηση αφορά τις ακακίες, δηλαδή το περιβόητο πρόγραμμα της δάσωσης και πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Είναι αρκετά το χρονικό διάστημα που δεν έχει γίνει πληρωμή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μέσα στο Γενάρη εκταμιεύτηκε ένα ποσό 55 εκατομμύρια που αφορά την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος για να γίνουν οι πληρωμές. Τώρα, πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι παλιά γινόταν μέσα από τα δασαρχεία, έφυγε η αρμοδιότητα από τα δασαρχεία, πήγε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω ο κύριος Κουρχούρης αν έχει κάποια πιο συγκεκριμένη πληροφορία. Όχι, όχι, αυτά που λέτε και εσείς είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον, γιατί έχει αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή έγινε εκταμείευση μέσα στο 18. Πρέπει και μέχρι και τέλος του 18 να γίνουν υποχρεωτικά οι πληρωμές, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι κάποιες μέχρι τέλος του 18 ότι θα γίνουν πληρωμές, όπως επίσης ακούγεται και το έντονα ότι μέχρι το μέσο του φθινόπωρο θα ξαναισχύσει το καθεστώς της. Να ξαναβγεί το πρόγραμμα το για πρόγραμμα να μπουν καινούργιοι. Της δάσωσης με άλλα ποσά, άλλες τιμές. Θα περιμένουμε ένα αναμονή για να το δούμε. Λοιπόν. Μέχρι εδώ είχαμε αυτές τις ερωτήσεις και όσες προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με τις γνώσεις που διαθέτουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και στην πορεία όσες έρχονται τις απαντάμε. Με τα σχέδια βελτίωσης, είναι το πρόγραμμα το οποίο είναι σε μια διαδικασία να γίνουν οι προτάσεις από τους παραγωγούς για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Έχουμε βέβαια και αυτούς οι οποίοι παλιότερα είχαν ενταχθεί και είναι σε μια φάση ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί την φάση. Αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι θα μπουν ή έχουν μπει σε σχέδια βελτίωσης ευνοούνται φορολογικά? Και αν ναι, με ποιο τρόπο? Αν υποθέσουμε, κύριε Κυλίμου, ότι έχουμε ένα σχέδιο βελτίωσης το οποίο είναι αξίας 70.000 ευρώ με επιδότηση 50%. Τι θα βάλει ο αγόρας από την τσέπη, θα βάλει τις 35.000 ευρώ. Αυτά τα 35.000, χοντρά-χοντρά να πούμε, ότι αποσβαίνονται 10% για κάθε έτος. Δηλαδή κάθε χρόνο ο αγόρας 3.500 ευρώ θα βάζει στα έξοδά του. Θα αφαιρούνται από τα καθαρά του κέρδη. Αυτές οι πληρωμές που έχει πάρει για να πάρει μηχανήματα και εξοπλισμό. Αυτή είναι η διαδικασία φορολογική. Γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι και στην γεωργία, συμφέρει το καθεστώς των επενδύσεων κατά κάποιο τρόπο και φορολογικά. Πλέον έτσι όπως έχει γίνει η οικονομική κατάσταση και η φορολογική κατάσταση θα έλεγα καλύτερα του αγρότη, καλό είναι οι αγρότες να μιλάνε με τους λογιστές τους το αν και κατά πόσο τι συμφέρον θα έχουν αν προχωρήσουν σε μια επένδυση συγκεκριμένου ύψους. Κάποιοι πάνε και κάνουν επένδυση ή θέλουν να υπαχθούν στα σχέδια βελτίωσης μόνο και μόνο γιατί θα έχουν φορολογική καλύτερη αντιμετώπιση. Μία μόνο προσοχή, και καλό είναι αυτό να το δούμε, ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν ανταλλαγές μηχανημάτων, δηλαδή τι έχουμε μέχρι τώρα, παίρνουμε ένα τρακτέρ, κάνει 60.000 ευρώ, τι λέγαμε μέχρι τώρα, 30.000 είναι η επιδότηση, δίνουμε το παλιό μας το τρακτέρ 15.000, με 15.000 ευρώ βάζουμε από την τσέπη μας
μπαίνουμε σε μια διαδικασία αντικατάστασης του τρακτέρ, του ελκυστήρα, του γεωργικού. Αυτό το ποσό που επιστρέφεται πίσω του τρακτέρ, στον αντιπρόσωπο που παίρνουμε το καινούριο, υπάρχει μια, θα έλεγα, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το εισόδημα αυτό, τη 15.000 ευρώ, γίνεται σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Φαίνεται ο αγρότης κατά κάποιο τρόπο ότι πούλησε μηχάνημα. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα θέμα στην φορολογική του αντιμετώπιση, για εκείνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φανεί ότι έχει χάσει την ιδιότητα του αγρότη. Με ό,τι συνέπειες συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λίγη προσοχή, καλή συνεννόηση με τους φοροτεχνικούς. Υπάρχει ενημέρωση από τους συλλόγους μας πώς πρέπει οι συνάδελφοι να αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα. Έχουμε έναν φίλο τηλεθεατή ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση, να τον ακούσουμε. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι αγρότησα. Ήμουν αγρότησα. Βγήκα προώρη σύνταξη 15 χρόνια και τώρα έληξε. Αφήν τα χωράφια αυτός που τα είχε και εγώ θέλω να τα καλλιεργήσω. Μήπως κοπεί η σύνταξή μου το 60%? Ναι. Καλό, εφόσον δεν κάνατε μέχρι τώρα δήλωση καλλιέργειας, καλό θα είναι να μην κάνετε δήλωση καλλιέργειας. Έκανα πριν 15 χρόνια. Σήμερα που μιλάμε, φαίνεστε σαν καινούριος αγρότης κατά κάποιο τρόπο. Καλό είναι να μην κάνετε δήλωση καλλιέργειας, γιατί θα χάσετε τη σύνταξη. Θα τη χάσω. Το 60%. Και τι να τα κάνω τα χωράφια, εγώ αγρότης θα είμαι. Δηλαδή δεν να τα νοικιάσω, εγώ θέλω να τα δουλέψω. Δυστυχώς δεν σας επιτρέπει ο νόμος να δουλέψετε. Μένα μου είπαν, πήγα ρώτησα στο ΠΚΠ και μου είπαν ως το 24 μπορώ να τα δουλέψω. Ναι, αλλά είστε καινούργια αγρότησα. Καινούργια. Εγώ τόσα χρόνια ήμουν αγρότησα. Δυστυχώς όταν βγήκατε στην πρόωρη σύνταξη δεν ήσασταν πλέον αγρότησα. Δεν σας θεωρεί ο νομοθέτης. Έχει ανασταλθεί η ιδιότητα του αγρότη και ήσασταν συνταξιούχος. Και τώρα επανέρχεστε και εμφανίζεται με βάση την νομοθεσία ότι. Πέρυσι κάνατε δήλωση καλλιέργειας. Όχι βέβαια, τώρα έληξε. Το 17 έληξε, το Σεπτέμβριο το συμβόλαιο. Άποψή μου είναι να μην κάνετε δήλωση καλλιέργειας. Θα σας κόψουν τη σύνταξη. Και τι θα κάνω, θα τα σπέρνω χωρίς να κάνω δήλωση καλλιέργειας. Τι δώστε μου μια γνώμη. Αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, όχι τη λογιστική, αν δεν έχετε, καταρχήν δεν θα έχετε επιδότηση εσείς. Δεν έχουμε επιδότηση, όχι. Ωραία. Μην τα καλλιεργείτε καλύτερα, γιατί θα μπείτε μέσα. Να σας πω και το άλλο. Αλλά μην κάνετε δήλωση καλλιέργειας, θα σας περικόψω τη σύνταξη. Θα την κόψω σίγουρα. Το 60% ναι. Δώστε τα κάπου, νοικιάστε τα κάπου σε κάποιον γνωστό, σε κάποιον χωριανό, σε κάποιον τέτοιο. Μην κάνετε δήλωση καλλιέργεια. Μην κάνετε τον πελά μας, ότι πληρώνουμε ούτε τίποτα. Μην το συζητάτε. Δεν μπλέξαμε 15 χρόνια. Τώρα θέλω να τα. Καλά, τι τιμωρία ήταν αυτή. Τι τιμωρία ήταν αυτή τώρα που μας κάνουν εμάς. Ήμουν αγρότησα και είχα πάρει και δάνειο και έκανα και δύο-τρεις και τα έχω χωράφια έτοιμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω κάτι. Εγώ ερμηνεύω απλώς τον νόμο αυτά που λέω ο νόμος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπετε τι προβλήματα δημιουργούνται όταν δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο από την αρχή στον παραγωγό. Η κυρία συγκεκριμένη, ας πούμε, πριν 15 χρόνια μπήκε στην πρόωρη σύνταξη, έληξε αυτό και τώρα. Κύριε Κυλίμο, πριν από 15 χρόνια, όταν πολλοί κόσμοι, 15, 17, 18 χρόνια, τώρα συνέχεια έρχονται άνθρωποι οι οποίοι. Τελειώνει η 15 ετία που είχαν υπαχθεί στην πρόορη συνταξιοδότηση, δεν ήταν αρκετά σαφές το τοπίο τότε όταν μπήκαν ότι, παράδειγμα, τι θα γίνει μετά από τα 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν οι επιταγές οι λεγόμενες τότε. Δεν είχαν διευκρινίσει ότι όποιος πιάνει τα 65 τότε που ήταν ή τα 67 μετά που βγαίνανε στη σύνταξη, ότι θα περικόπτονταν η πρόορη σύνταξη. Τότε όταν έβγαινε κάποιος στην πρόορη σύνταξη έπαιρνε περίπου στα 350 ευρώ. Μόλις έγινε 65 χρόνια και πήρε τη βασική του σύνταξη όμως, η πρόορη σύνταξη έπεσε στα 100-120 ευρώ. Άρα ενδεχομένως θα μην ήταν και προς συμφέρον του αγρότη να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Να μπει στη διαδικασία, της πρόορη συνταξιοδότηση. Αυτό και αυτός ο λόγος ήταν ότι, κατά την προσωπική μου άποψη, για το γεγονός ότι είχαν αναλάβει άνθρωποι να υποδέχονται το καθεστώς της πρόορη συνταξιοδότηση, οι οποίοι όχι ότι δεν ήταν
οι άνθρωποι σχετικοί, αλλά πήγαινε τότε στην παλιά την αγροτική να καταθέσει τα χαρτιά σου για την Πειραιώς. Νομίζω ότι δεν ήταν αρμόδιος φορέας να πας στην Πειραιώς να καταθέσεις τους γεωπόνους που υπήρχαν τότε να καταθέσεις τα χαρτιά σου για να βγεις στην πρόορη σύνταξη. Νομίζω ήταν λάθος τότε, έτσι όπως ξεκίνησε. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα προβλήματα όπως ακούσαμε την κυρία προηγουμένως. Που είναι σε απόγνωση. Είναι σε απόγνωση, δεν το συζητάμε. Άλλη ερώτηση. Παίρνει σύνταξη χειρίας. Μπήκε στο πρόγραμμα των βιολογικών, έκανε προφανώς και μπήκε στα βιολογικά. Πήρε επιδότηση για τα βιολογικά. Αυτή θα έχει πρόβλημα με την σύνταξή της. Εάν έκανε δήλωση καλλιέργειας και τα προηγούμενα χρόνια, όχι, δεν θα έχει πρόβλημα. Μέχρι 31-12-24 δεν θα έχει πρόβλημα. Ή έκανε πέρυσι δήλωση καλλιέργειας και συνεχίζει και φέτος και κάνει. Δεν θα έχει πρόβλημα. Έκανε, λέει, παλιά. Έκανε παλιά και συνεχίζει να κάνει δήλωση καλλιέργειας. Δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι από τους παλιούς συνταξιούχους. Είναι από τους παλιούς τους αγρότες, οι οποίοι βγήκαν συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31-12-24. Δεν θα έχει πρόβλημα. Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 12-5 του 16. Που βγήκε ο νόμος του Κατρούγκαλου. Ο νόμος του Κατρούγκαλου θα έχουν προβλήματα. Καλό θα είναι να συζητάνε αυτά τα πράγματα και με τους εργατολόγους και με τους λογιστές τους. Λοιπόν. Επειδή φαίνεται ότι πολλά ερωτήματα υπάρχουν με το συνταξιοδοτικό. Είδατε όλα τα ερωτήματα αφορά το συνταξιοδοτικό και τι επιπτώσεις έχουν, αν έχουν το αλφα εισόδημα, από εκεί την επιδότηση. Μπορούμε να πούμε μερικά έτσι χρηστικά ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση των αγροτών. Αγρότες οι οποίοι είχαν δήλωση καλλιέργειας, συνεχίζουν να κάνουν δήλωση καλλιέργειας, άσχετα αν είναι συνταξιούχοι, αν θα βγουν τώρα ή αν θα βγουν μέχρι στις 31-12-24, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη σύνταξή τους. Θα έχουν ένα πρόβλημα μικρό ή μεγάλο, ανάλογα με την εκμετάλλευσή τους, εάν θα έχουν ένα μικρό φορολογικό πρόβλημα. Γιατί, όπως προείπαμε, τα καθαρά κέρδη των αγροτών προστίθεται στη σύνταξή τους. Αγρότες οι οποίοι ξεκινάνε να κάνουν δήλωση καλλιέργειας τώρα και είναι ήδη συνταξιούχοι, όπως η κυρία που είπαμε πριν, θα έχουν πρόβλημα, θα χάσουν το 60% της σύνταξής τους. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με αγρότες οι οποίοι είναι γεννημένοι το 51, οι οποίοι τώρα ξεκινάνε να υποβάλλουν τα χαρτιά της σύνταξής τους, δεν θα έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν τη δήλωση καλλιέργειας. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, παρόλο που έχουμε πάει στο 18, δυστυχώς επαναλαμβάνω, γεννηθείς του 50, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους από πέρυσι, κάποιοι δεν έχουν πληρωθεί, λίγοι έμειναν, αλλά άργησε πάρα πολύ η διαδικασία. Μέχρι πρόπερσι το 16, από μία εβδόμου, όσοι ήταν γεννηθείς του 49 πληρώθηκαν κανονικά. Άνθρωποι που είναι του 50 γεννηθείς, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Είναι αμαρτία αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε μόνο το δικό μας το υποκατάστημα του ΟΓΑ πρόβλημα εδώ στην Κομωτινή. Σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο με αυτούς οι οποίοι είχαν και διαδοχικά ταμεία ασφάλισης. Αυτό ήταν ένα γενικό θέμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που είχαν μόνο τον ΟΓΑ και ακόμη δεν έχουν πληρωθεί. Και είναι πολλά τα χρήματα τα οποία. Και από το φόβο μερικοί μήπως χάσουν και τη σύνταξη, παράτησαν και τα χωράφια, κύριε Κλούμ. Αυτό που είπε η κυρία πριν. Παράτησαν και τα χωράφια, μην τυχόν και χάσουν τη σύνταξη. Λέει, ας πάρω τη σύνταξή μου. Παράτησαν τα χωράφια, τα δώσανε από πέρυσι, δεν κάναν δήλωση καλλιέργειας, περιμένοντας ότι θα έρθει η σύνταξη τον Ιούλιο του 2017. Αυτή δεν ήρθε ακόμη και έχουν τεράστια προβλήματα. Είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Βλέπετε, σε μια συζήτηση τώρα που έχουμε και με την συνδρομή των φίλων, τηλεθεάτρια παρέμβαση. Να παρεύει τηλεθεάτρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, σας ακούμε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ήμουν 16 χρόνια στην πρόορη σύνταξη. Τώρα είμαι 74 χρονών. Τελείωσε το πρόγραμμα. Και είμαι συνταξιούχος, έχω 40 στρέμματα χωράφι. Μπορώ να τα νοικιάσω σε άλλον εγώ τώρα? Αν θα μπορεί να τα νοικιάσει σε άλλον. Ναι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αν τελείωσε το πρόγραμμα της συνταξιοδότησης, μπορείτε να το νοικιάσετε όπου θέλετε. Και τώρα είναι 40 στρέμματα, στο δικό μου το όνομα είναι. Και θέλω να τα νοικιάσω σε άλλον, σε ξένον εγώ. Αν τελείωσε η συνταξιοδότηση η πρόορη, μπορείτε να τα νοικιάσετε όπου θέλετε. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην τα νοικιάσετε καθόλου αν θέλετε. Όπως δεν τελείωσε αυτή η υποχρέωση. Όχι, θα τα νοικιάσουν, δεν γίνεται. Τελείωσε αυτή η υποχρέωση. Μόνο τα χωράφια. Ναι. Μόνο τα χωράφια. Η επιδότηση δεν είναι δικιά σας, είναι του προηγούμενου καλλιεργητή. Γιατί πολλοί κόσμος λαθασμένο νομίζει ότι επειδή αυτά τα χωράφια παίρνουν επιδότηση, ότι είναι δικιά σας η επιδότηση.
Η επιδότηση του καλλιεργητή. Αυτός που τα σπίρει. Ορίστε. Αυτός που τα σπέρνει. Αυτός που τα δήλωνε. Που τα δήλωνε. Ναι. Αυτού είναι η επιδότηση. Εσάς είναι τα χωράφια. Παραμένουν δικά σας. Δεν σας τα παίρνει κανείς. Η σύνταξη δικιά μου δεν πειράζεται όμως καθόλου τίποτα. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανάσταση να έχετε. Να είστε καλά. Καληνύχτα, καληνύχτα. Και άλλη τηλεθεάτρια. Όλο γυναίκες σήμερα μας παρακολουθούν. Οι άντρες βλέπουν Champions League. Οι άντρες βλέπουν Champions League, ε. Πάμε, ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουν πρόβλημα. Μ' ακούτε τώρα. Σας ακούμε, σας ακούμε. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω αν έχουν πρόβλημα αυτοί που πρόκειται του ΙΚΑ. Με αυτούς οι παγίδι και έκαναν δήλωση καλλιέργειας γιατί είχαν κάποια χωράφια. Ναι. Ναι, μ' ακούσατε. Επαναλάβετε λίγο ξανά την ερώτηση, λίγο ναι, πιο αργά και καθαρά. Ναι, αν έχουν πρόβλημα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που, ναι, που έκαναν και παλιά δήλωση καλλιέργειας και τώρα θα συνεχίζουν να κάνουν, έχουν πρόβλημα με τη σύνταξή τους. Του ΙΚΑ όμως συνταξιούχοι, όχι το ΓΑ. Μάλιστα. Όχι, δεν έχουν πρόβλημα. Εάν έκαναν και παλαιότερα δήλωση καλλιέργειας, ναι, δεν έχουν πρόβλημα. Ναι. Μέχρι 31-12-24 δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν ένα μικρό φορολογικό πρόβλημα. Ναι, έγινε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τα δεδομένα του σήμερα, μέχρι το 2024, 24. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο αλλάξει κάτι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εντάξει. Ναι, γιατί δυστυχώς η πολυνομία και κάθε λίγο και λιγάκι να αλλάζουμε τα θέματα, ειδικά στον τομέα των οικονομικοτεχνικών, είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στην χώρα μας. Κάτι που δεν είπαμε, κύριε Κυλίμου, είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα υποβάλλουν τώρα τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν εύκα από 1/1 του 2018. Ναι. Αυτοί οι οποίοι θα υποβάλλουν τώρα τα χαρτιά. Περιμένει όμως τηλεθεατής για να παρεύει να το. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω εγώ για τη συνταξιοδότηση για σύνταξη. Παρέδωσα το 16, 6 Μαΐου το 16. Είμαι το 49 γεννητής και δεν πήρα ακόμη σύνταξη. Στον ΟΓΑ. Στον ΟΓΑ, ναι. Είχα και το ΙΚΑ μαζί. Διαδοχική. Ναι, η κυρία σύνταξη από το ΟΓΑ. Έχω περισσότερα χρόνια στο ΟΓΑ. Μάλιστα. Αλλά έχει 6 Μαΐου το 16 παρέδωσα και δεν πήρα ακόμη. Ούτε ειδοποίηση, τίποτα. Είσαι από αυτούς τους αδικημένους που αναφέραμε και πιο μπροστά, που δεν έχει γίνει καθάριση ακόμη τη σύνταξη. Είστε πολλοί. Θα κάνετε υπομονή. Καλό είναι να τρέξει στο τοπικό κατάστημα του ΟΓΑ, αν μπορέσει να βγάλετε άκρη από εκεί. Δεν ξέρω αν είστε δικός μας εδώ της περιφέρειάς μας. Εδώ, από Ξάνθη είμαι εγώ. Να πάτε στην Κομωτινή, μπας και μπορέσετε και βρείτε το φάκελο για να δείτε για ποιο λόγο καθυστερεί. Στην Κομωτινή. Στα κεντρικά του ΟΓΑ. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Θα πω το πρόβλημα σε εσάς. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Από Καβάλα παίρνω. Ναι. Σας ακούμε. Μου ήρθε μια απόφαση από το ΙΚΑ. Χαμηλώστε, σας παρακαλώ κυρία, χαμηλώστε λίγο την ένταση του ήχου της τηλεόρασής σας, γιατί γίνεται παρεμβολή και δεν ακούγεται η φωνή σας. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, αυτό έκανα. Μου ήρθε μία απόφαση του ΙΚΑ. Παίρνω σύνταξη του συζύγου λόγω θανάτου. Κλείστε καλύτερα την τηλεόραση, γιατί υπάρχει πρόβλημα, ακούγεται δύο φορές και τρεις φορές. Εντάξει. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, την έκλεισα. Λοιπόν, μου ήρθε μία απόφαση από το ΙΚΑ ότι από το 2001 και μετά που πέθανε ο σύζυγος χρωστάω 20.000 ευρώ γιατί με κρατούσαν, λέει, περισσότερα χρήματα από ό,τι έπρεπε και δηλαδή τι να σας πω, είμαι 200 ευρώ το μήνα πρέπει να πληρώνω επί 9 χρόνια από ό,τι υπολόγισα.
Οι κρατήσεις σε τι οφειλόταν αυτές? Στην απόφαση. Δεν ξέρω, τι να σας η απόφαση πω τώρα. Τι λέει συγκεκριμένα? Και οι κοπέλες εκεί απόρρισαν. Λέει, τι να σας πω, μας ήρθε λέει μία εγκύκλιος τώρα τελευταία και από εδώ και πίσω 20 χρόνια βλέπουμε τις συντάξεις. Όταν αφού πήρατε λέει παραπάνω, λέω γιατί να πάρω παραπάνω. Εγώ είχα τον, ήταν το ΝΑΤ μέσα, ήταν το επικουρικό. Και διαδοχικά κόβονταν η σύνταξη. Έφτασε το χιλιάρικο και από το χιλιάρικο πέρσι έγινε 800 και τώρα 600. Έτσι που μου το θέτουν. Είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Τώρα άκουσα τη συζήτησή σας, γι' αυτό ναι, πήρα. Καλά κάνατε. Πάρω. Έχετε το πρόβλημά σας, καλά κάνατε και ρωτάτε. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε οι ειδικοί που θα μπορούσαμε να δώσουμε απάντηση συγκεκριμένα με βάση το γεγονός ότι πρέπει να έχεις μπροστά σου και τα χαρτιά τι λέει αυτή η απόφαση βάσει την οποία γίνεται αυτή η περικοπή και σας ζητάνε πίσω αυτά τα λεπτά. Ναι, είστε καλό, στην 28η κλάση και θα πάτε στην 24η, κάτι τέτοιο. Αν έχετε απευθυνθεί στο ΙΚΑ και δεν πήρατε από εκεί απάντηση, πρέπει να πάτε σε ένα δικηγόρο, εργατολόγο, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, για να σας δώσει την απάντηση. Λέω τώρα το σκέφτηκα, μετά από τόσα χρόνια. Δυστυχώς. Με τόσα προβλήματα υγείας που έχω, τι είναι αυτά, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Γεια, επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπουμε... Είναι τα συνταξιοδοτικά, είναι... Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ένας μεγάλος κικαιώνας. Ναι. Και άκρη δεν μπορεί να βγει. Δείχνει όμως όλα αυτά και αυτές οι ερωτήσεις την ανάγκη που υπάρχει με πόσο υπευθυνότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί δηλαδή μια απόφαση η οποία βγαίνει σε ένα γραφείο υπουργικό με κάποιους τεχνοκράτες που περίπου τα αντιμετωπίζουν λογιστικά και αριθμητικά, αυτά δεν αντιστοιχούν στην πραγματική ζωή. Δυστυχώς. Μια μεγάλη αλλαγή που συνέβη, κύριε Κυλίμο, με την καθιέρωση. Πάλι έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι, ωραία. Δεν σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ παίρνω σύνταξη, είμαι 62 ετών, παίρνω από το 12 αναπηρική σύνταξη. Ήμουνα αγρότησα. Και τώρα από τα δυσικά έχουμε να πληρωθούμε 3 χρόνια βέβαια, από το 15, 16 και 17. Μ' ακούτε? Από πού έχετε να πληρωθείτε? Δασικά έχω λέξει. Τα δασικά. Ναι. Είχα 120 στρέμματα, μου κόψανε τα 40 γιατί κάηκαν. Παίρνω τώρα τα 70 και φέτος που πήγα να κάνω τα χαρτιά μου για το 17, ρώτησα πότε θα πληρωθούμε, μπήκανε μέσα στο δασαρχείο της Κομωτινής και μου είπανε επειδή παίρνεις αναπηρική σύνταξη δεν δικαιούσε να πάρεις τα δασικά της επιδοτήσεις που παίρνεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο από το 7 που έσπηρε τα δέντρα, τις λεύκες, έπαιρνα κανονικά. Του 12 που βγήκα σε αναπηρική σύνταξη... Δεν είστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης τώρα, δεν θα το πάρετε όλο το ποσό. Δεν θα πάρω καθόλου. Δεν θα πάρετε όλο το ποσό. Μα παίρνω 2.600. Δεν θα πάρετε όλο το ποσό. Δεν είστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Δηλαδή πόσο νόμος... θα πάρω, ποιο ποσό θα πάρω. Αν παίρνατε περίπου στα 60 ευρώ το στρέμμα, πόσο παίρνατε περίπου τότε, θυμάστε? Για 70, τώρα μου φαίνεται, για 70 στρέμματα παίρνω 2.600. Περίπου στα 15-20 ευρώ το στρέμμα 4.000. Θα πάρετε 15-20 ευρώ το στρέμμα. Αυτή θα είναι η αποζημίωσή σας. Επειδή είμαι σε ανεπηρική σύνταξη. Επειδή δεν είστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης γι' αυτό. Μάλιστα. Δυστυχώς. Από 60 ευρώ, δηλαδή 15 ευρώ. Κάπως έτσι είναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καληνύχτα σας. Και άλλη γραμμή. Ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ναι, σας ρωτάω γιατί εδώ δεν γράφουν για τους νέους αγρότες στην περιφέρεια μας. Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα εμείς εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Κομωτινή. Από Κομωτινή, ναι. Τι συγκεκριμένα θέλετε να ρωτήσετε για τους νέους αγρότες? Ναι, θέλω να βάλω την κόρη μου σαν νέος αγρότης και δεν μπορώ να την βάλω. Δεν έχουμε λέει εδώ πάνω, λέει, δεν μας έχουν δώσει δουλειές και τέτοια.
Δεν μπορείτε να τη βάλετε, δηλαδή κάνατε αίτηση στο πρόγραμμα νέων αγροτών και δεν μπόρεσε να... Δεν μπορεί να κάνω εγώ την αίτηση. Δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση. Ναι. Αυτό, αν... Πότε θα έκανε πρώτη φορά δήλωση καλλιέργειας η κόρη σας? Δεν έχει κάνει τώρα, δεν έχει κάνει. Πρώτη φορά να κάνω. Ναι. Του χρόνου θα κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών είχε προκηρυχθεί πέρσι. Ναι. Η προϋπόθεση για να ενταχθούν έπρεπε να έχουν κάνει τη δήλωση την χρονιά που έγινε η προκήρυξη του προγράμματος. Τώρα, το επόμενη χρονική διάρκεια, χρονική περίοδος στην οποία θα ξαναπροκηρυχθεί το πρόγραμμα των νέων αγροτών, μπορεί να είναι μετά από 2-3 χρόνια. Δεν είναι συγκεκριμένο αυτό πότε θα ξαναπροκηρυχθεί. Γιατί στα νησιά κάτω ότι κάνουν για νέους αγρότες και κάτω σύνορα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα, να μην τα μπερδεύουμε. Αυτό είναι όταν έγινε η προκήρυξη που για όλη την Ελλάδα πριν ένα χρόνο για τους νέους αγρότες, υπήρξαν κάποιες περιφέρειες, 5 συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η Στερεά, Ήπειρος, κάποια από τα νησιά του Ιωνίου, του Αιγαίου κτλ., οι οποίοι δεν υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και έτσι το πρόγραμμα επαναπροκηρύχθηκε. Δεν προχώρησε τότε όταν έγινε η προκήρυξη για όλη την Ελλάδα. Επαναπροκηρύχθηκε αλλάζοντας και τους όρους βάσης των οποίων θα γινόταν οι εντάξεις και γι' αυτό αυτούς τους δώσαν την δυνατότητα να ξανακάνουν τώρα τις αιτήσεις και έχουν περιθώριο νομίζω μέχρι 16 Απριλίου να κάνουν τις αιτήσεις τους. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Και άλλη μια ερώτηση, γιατί δεν δίνουν συνδεδεμένο στα καπνά καθόλου? Αν δίνουν συνδεδεμένοι στα καπνά. Γιατί ναι, δίνουν. Γιατί δεν δίνουν, λέω. Γιατί δεν δίνουν. Καθόλου δεν δίνουν συνδεδεμένο στα καπνά. Αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τι θέλει να κάνει, τι θέλει κάθε κυβέρνηση να κάνει. Με τα καπνά έχουμε πρόβλημα. Πληρώνουμε εργά 22 ευρώ, 25 ευρώ. Αλλά συνδεδεμένοι δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που καθορίζει και αποφασίζει ποιες καλλιέργειες θα πάρουν συνδεδεμένες. Εμείς δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί προς κυβερνητικά στελέχη. Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στα Υπουργεία. Εμείς όταν θα δοθεί δυνατότητα θα την κάνουμε. Αλλά πρέπει να περάσουμε και σε άλλο τηλεθεατή. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, να σας καληνυχτήσουμε και να πάμε και σε άλλο τηλεθεατή που περιμένει. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καληνύχτα σας. Επιτυχία και στο κανάλι σας και στις τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο τηλεθεατή ή τηλεθεάτρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σε μένα μιλάτε? Σε εσάς, ναι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι καθαρή αγρότησα. Έχω πληρώσει τον ΟΓΑ 28 χρόνια. Έκανα τα χαρτιά μου, είμαι γεννηθή στο 50, είμαι στα 68 τώρα και περιμένω να πάρω σύνταξη. Πότε θα την πάρω? Είναι αυτό που σας ανέφερα πιο μπροστά, θα τα πάρετε αναδρομικά. Είπε... Πότε. Δυστυχώς. Δεν έχουν πληρωθεί. Κάποιοι περιμένουν ότι θα γίνει η εκαθάριση τώρα με τη σύνταξη του μηνός Απριλίου. Δυστυχώς μείνετε κάποιοι. Λοιπόν, ελπίζω να σας πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει βέβαια. Η αξιολόγηση γινόταν πρώτα με το χέρι γράφοντας χειρόγραφα πολύ πιο γρήγορα. Και τώρα ηλεκτρονικά η αξιολόγηση γίνεται πολύ πιο αργά. Λυπάμαι. Μας κοροϊδεύουν και είμαστε σαν να είμαστε πολίτες πολύ κατώτερης κατηγορίας οι αγρότες. Δεν ξέρω. Λυπάμαι. Συγγνώμη, αλλά έχω μεγάλο αυτό μέσα μου και το βγάζω τώρα σε εσάς. Συγγνώμη. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως γι' αυτό γίνεται αυτή η εκπομπή, να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να διατυπώνουν τα προβλήματά τους. Το πρόβλημα που έχει ο καθένας είναι μοναδικό για τον καθένα. Ακριβώς. Και έχει μεγάλη σημασία. Δεν καθυστέρησα την πληρωμή μου στις εισφορές μου ούτε μία μέρα. Όχι να περιμένω τώρα και τόσα χρόνια για να πληρωθώ τη σύνταξη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αυτό που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή, να κάνετε λίγο υπομονή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να γίνεται μια πίεση προς την κεντρική διοίκηση και στους ασφαλιστικούς φορείς να πάνε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες για να καλυφθούν οι ανάγκες των συνταξιούχων και των δικαιούχων να πάνουν τη σύνταξή τους. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την έκθεση. Καλά. Καμία δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συζήτησης για την φορολογία των αγροτών και τα συνταξιοδοτικά των αγροτών με τον κύριο Θανάση Κολχούρη, οικονομολόγο φοροτεχνικό. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και παρεμβάσεις τηλεφωνικές. Ήδη και αυτή τη στιγμή είναι μια τηλεθεάτρια. Έχει πέσει γραμμή. Εντάξει, θα γίνει προσπάθεια να επανασυνδεθούμε. Να ρωτήσω, κύριε Κολχούρη, επειδή πλησιάζει και ο χρόνος που θα πρέπει να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Καταρχήν, ποιο είναι το διάστημα που πρέπει να γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις? Το πρόγραμμα του Υπουργείου για να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις δεν έχει ανοίξει ακόμη. Ωστόσο, μας έχουν ενημερώσει ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται στην παρούσα φάση να γίνονται υπερβολές. Καλό είναι κάποιοι αγρότες οι οποίοι έχουν προβλήματα ένταξη στα σχέδια βελτίωσης για να πάρουν τις βεβαιώσεις του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για να μπορέσουν να υποβάλλουν τα προγράμματα τους, να σπεύσουν στους φοροτεχνικούς τους αμέσως μετά το Πάσχα να ξεκινήσουν τις διαδικασίες, να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση. Είναι σχετικά νωρίς βέβαια ακόμη, δεν ξέρω αν ανοίξα το σύστημα. Βέβαια, καλό θα είναι να ξεκινήσουν να μαζεύουν τα έξοδά τους. Αυτοί οι οποίοι έχουν βιβλία, είναι στο κανονικό καθεστώς δηλαδή, τα έσοδα και τα έξοδα τα έχουν καταχωρήσει οι συνάδελφοι λογιστές. Αυτό το οποίο μένει είναι να πάνε τα παραστατικά τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί γιατί δεν έχουν ΦΠΑ, είτε αυτά λέγονται ενοικιαστήρια, είτε λέγονται παραστατικά εργοσίμων, κάποιες καταβολές εξόδων που έχουν γίνει στο ΤΟΕΒ για τα αρδευτικά τους, να καθίσουν και να σκαλίσουν λίγο περισσότερο, μήπως τυχόν και βρουν κάποια τιμολογία, κάποιες αποδείξεις οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική, όταν πήγανε στην αρχή να δώσουν τα στοιχεία τους στο λογιστή για να μπουν σε διαδικασία να δούνε πού βρίσκονται λογιστικά. Αν και θα έπρεπε, καλό θα ήταν να έπρεπε πριν το κλείσιμο της χρονιάς να μπορούσε να μπουν όλα τα έξοδα και τα έσοδα για να ξέρουν πού βρίσκονται, έτσι ώστε αν χρειαστεί να κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Υπάρχει τηλεθεατή στη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. 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 Έχω καμιά μισή ώρα που ακούω την εκπομπή σας. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Από τεσσέρα είμαι. Ναι. Για αυτούς τους συνταξιούχους που είναι ενεργοί, που παίρνουν τηλέφωνο και παρακολουθούνται, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, θέλουμε να δουλέψουμε. Οι συνταξιούχοι, πλέον το κράτος τους βγάζει και τους πληρώνει, δεν είναι να παίρνουν δικαιώματα. Δεν πρέπει να παίρνουν τίποτα κανονικά. Δηλαδή ένας που έχει ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο παράδειγμα και βγαίνει σύνταξη, γιατί την άλλη μέρα δεν μπορεί να ξαναδουλέψει? Λοιπόν, αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι μια άποψη που έχετε. Ναι, εντάξει, βγαίνουν ακούω, το έχω μισή ώρα τώρα. Βγαίνουν οι τηλεθεατές και ακούω ότι... Για τον καθένα... Γιατί θα παίρνουν 15% ξέρω... Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο καθένας, το πρόβλημα που έχει, για τον καθένα το πρόβλημα είναι μοναδικό. Και αφορά τον ίδιο. Έτσι δεν είναι? Και ο συνταξιούχος έχει το δικό του πρόβλημα και ο άνεργος έχει το δικό του πρόβλημα και ο επαγγελματίας έχει το δικό του πρόβλημα. Μετά από 5 χρονών δεν μπορώ να παίρνω δικαιώματα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διατυπωθούν με πολύ εύλογο τρόπο προς την κεντρική διοίκηση, στις κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο βάσει το οποίο λειτουργούμε. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ιστορία που αφορά τα δικαιώματα, τις ενισχύσεις κτλ. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, από την δεκαετία του 90. Πήρε διάφορες μορφές
σε όλα αυτά τα χρόνια και έχει καταλήξει σήμερα έτσι όπως έχει καταλήξει. Σε όλη αυτή την πορεία έχουν δημιουργηθεί πολλές στρεβλώσεις, πολλές αδικίες και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν ότι κάθε φορά αυτά τα προβλήματα πρέπει να προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε. Εμείς τουλάχιστον η άποψη δική μας αυτή είναι ότι κάνουμε μια προσπάθεια να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να ζητούμε συντεταγμένα και οργανωμένα λύσεις σε αυτά τα προβλήματα για να λείψουν οι αδικίες. Μάλιστα. Αυτά. Τι να πω άλλο. Εντάξει, εδώ το πρόβλημα είναι σοβαρό. Δεν είναι... Σοβαρά όλα τα προβλήματα είναι σοβαρά. Δηλαδή κάποιος, εγώ πιστεύω κάποιος που βγαίνει σύνταξη δεν πρέπει να πλέον να εργάζεται. Αλλά όταν η σύνταξή του όμως είναι για παράδειγμα 100 ευρώ ή 150 ευρώ και δεν καλύπτει τις βιοποριστικές του ανάγκες, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πληρώνουμε κάθε μήνα τώρα κάτι τέτοιο. Να ανεβεί η σύνταξη, πώς το κάνουμε τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία. Ένας που είναι στο ΙΚΑ. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Τι να κάνει κι αυτός. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Όταν η σύνταξη δεν καλύπτει τις βιοποριστικές ανάγκες, ο καθένας θα πρέπει να ψάχνει να βρει ένα πρόσθετο εισόδημα για να καλύψει τις ανάγκες του. Ξεπώνω. Αυτό θα είναι. Αν είναι αγρότης να καλλιεργήσει, αν είναι αγρότης να καλλιεργήσει τη γη, να προσπαθήσει να παράξει ή να πάρει τις επιδοτήσεις, αν είναι εργαζόμενος, πιθανά να ψάχνει να βρει και δεύτερη και τρίτη δουλειά και όλα αυτά. Δυστυχώς αυτή δεν είναι η πραγματικότητα σήμερα. Αυτή είναι, όπως θα κάνουν τη πραγματικότητα αυτή είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε... Ευχαριστώ πολύ, καλό Πάσχα. Να είστε καλά, καλό Πάσχα. Έχουμε και μία τηλεθεάτρια στην γραμμή που περιμένει. Σας ακούμε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Ναι. Είμαι αγρότησα εγώ, εδώ και 30 χρόνια. Πληρώνω εισφορές, κανονικά. Και είμαι γεννημένη του 51 και ήθελα να ρωτήσω, είμαι 14 Δεκεμβρίου και αν πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο να πληρώσω εισφορές. Όχι. Ορίστε. Όχι. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Δεν πρέπει να πληρώσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Αν είσαι το 51 γεννηθείς, εφόσον μπήκατε τώρα σε φάση συνταξιδότησης, δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Έχω κάνει τα χαρτιά μου. Δεν χρειάζεται να κάνετε. Άμα τα έχω πληρώσει ήδη όλα μαζεμένα, τι θα γίνει? Θα πάτε στην ανταποκριτή του ΟΓΑ να κάνετε έτσι να σας τα επιστρέψει πίσω. Τώρα πότε θα σας τα επιστρέψει ο ΟΓΑ δεν το γνωρίζω. Ο ανταποκριτής του ΟΓΑ. Είναι ο μόνος δρόμος τον οποίο πρέπει δυστυχώς να ακολουθήσετε. Αφού τα έχετε προπληρώσει, θα πρέπει να ζητήσετε με μια αίτησή σας να σας τα επιστρέψουν. Είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Και όπως είπε ο κύριος Κούρης που τα ξέρει αυτά, το πότε θα γίνει η επιστροφή είναι άγνωστο. Εγώ όταν πήγα και έκανα τα χαρτιά μου, με είπανε ότι επειδή είστε γεννημένοι το Δεκέμβριο, πρέπει να πληρώσετε όλη τη χρονιά. Και πήγα και τα πλήρωσα όλα μαζεμένα της χρονιάς. Από πού είστε? Τέλος πάντων, αφήστε από πού είμαι, από τον Ομοδράμας είμαι. Όχι, δεν νομίζω ότι κάποιο λάθος κάνατε. Δεν νομίζω να σας είπε ο ανταποκριτής αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να σας είπε να πληρώσετε το δεύτερο εξάμεινο του 16. Μόνο αυτό έπρεπε να πληρώσετε. Λάθος κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πολλά τα προβλήματα. Ναι, κυρίως αυτής της φύσης, κύριε Γιλίμπο, γιατί είναι διαφορετικό το καθεστώς από μία πρώτη 16 με το ΕΦΚΑ αυτό το οποίο είναι ένα καινούριο κομμάτι αυτό στη ζωή των αγροτών. Και οι περισσότεροι αγρότες πλέον μπήκαν σε μια φάση, ενώ παλιότερα είχαν να πληρώνουν ένα εξάμηνο καταβολές. Πήγε ένα μήνα η καταβολή. Κάποιοι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά, γιατί έγινε και μια αδικία σε αυτούς τους ανθρώπους. Βασίστηκε ο ΕΦΚΑ να εισπράττει χρήματα από τους αγρότες με τη φορολογική δήλωση που είχαν κάνει οι άνθρωποι για το 2015. Ήρθε τώρα το 2016, είδαμε ότι κάποιες αδικίες παραμένουν, δεν έχουν γίνει οι καθαρίσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξει η φιλοσοφία αυτού
των ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα πληρώναν ανά εξάμηνο και ήταν η καταβολή γύρω στα 500, 600 ή 700 ευρώ το εξάμηνο. Υπάρχουν άνθρωποι στο γραφείο μου οι οποίοι καταβάλλουν το μήνα και 200 και 300 και 500 και 1000 ευρώ το μήνα. Βέβαια, πολλαπλάσια δηλαδή σε σχέση με αυτά που πληρώνανε. Πολλαπλάσια με αυτά που πληρώνανε, βέβαια, κοιτάξτε τι γίνεται κύριε Γιλίμο. Η σύνταξη είναι κατά κάποιο τρόπο ανταποδοτική αυτών που έχουν καταβάλει. Μέχρι τώρα ο ΑΟΓΑ έχει αποδείξει ότι δυστυχώς δεν πληρώνει τους αγρότες βάσει αυτών που έχουν καταβάλει. Δηλαδή, μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι λένε, εντάξει, να δώσω εγώ κάποια χρήματα περισσότερο. Αν να δώσω ο Κιλίμος 500.000 ευρώ το χρόνο, να δώσω κι εγώ 3.000 ευρώ το χρόνο, θα πάρω τρεις φορές περισσότερη σύνταξη από τον Κιλίμο. Σε καμία περίπτωση, από ό,τι φαίνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια δυσπιστία απέναντι στον ΟΓΑ. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ο ΟΓΑ κατά κάποιο τρόπο να δώσει αναλογικά την σύνταξη η οποία θα πρέπει να λάβει ο αγρότης. Αυτό γίνεται βέβαια σε όλους τους τομείς. Υπάρχει το σχέδιο της κυβέρνησης, η οποία λένε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα πάρουν την εθνική σύνταξη και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα ποσά τα οποία έχουν καταβάλει, θα εισπράξουν αναλόγως τη σύνταξη. Από προσωπική μου άποψη είναι ότι κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία να διευκολύνει τους παραγωγούς οι οποίοι καταβάλουν και να πιάνουν τόπο τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν δώσει. Εύχομαι να μην έχουμε προβλήματα. Πάντως, όταν γίνεται αυτός ο πολλαπλασιασμός των εισφορών, δεν φαίνεται κατά ανάγκη να οδηγούμαστε πάλι σε καινούργια υπερχρεωμένα ταμεία? Ήδη δηλαδή υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή προβλημάτων με τα υπερχρεωμένα ταμεία. Φτιάξαμε ένα καινούριο πάλι υπερχρεωμένο. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δείτε. Πέρυσι συμμετείχα σε μια αντιπροσωπεία αγροτών, σε μια συνάντηση την οποία είχαμε τον κύριο Πετρόπουλο, τον Υφυπουργό Εργασίας. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ το εξέφρασα την επιφύλαξή μου αν και κατά πόσο θα πετύχει το συγκεκριμένο μέτρο. Αποδείχτηκε τελικά ότι είναι πέρα πετυχημένο μέτρο. Αυτή τη στιγμή, ενώ υπολογίζανε ότι ο ΕΦΚΑ, γενικά ο ΕΦΚΑ, όχι μόνο από τις αγρότες, θα έχει ένα έλλειμμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο, αποδείχτηκε ότι ο ΕΦΚΑ έχει πλεόνασμα πάνω από τα 700, γύρω στα 900 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, το γεγονός ότι καθυστερεί ακόμη να καταβάλει τις συντάξεις όπως τις των ανθρώπων που μας μιλούσαν λίγο πιο μπροστά, ενδεχομένως να μειώσει το πλεόνασμα, αλλά αποδείχτηκε ότι μέχρι τώρα είναι πετυχημένο μέτρο της κυβέρνησης, το οποίο συνταξιοδοτικά τουλάχιστον έχει σώσει πολλά ταμεία. Ξέρετε, είναι τηλεθεάτρια παρέμβαση. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, είμαι αγρότησα κι εγώ. Είμαι το 50 το γεννητής, τον Ιανουάριο, και έχω κάνει τα χαρτιά μου για σύνταξη. Το 17. Ναι. Και ακόμη δεν πήρα. Και έχω πληρώσει, μη διανταποκριθεί στο ΟΓΑ, να πληρώσω τις φορές μέχρι να βγω να πάρω τη χρονιά όλη το 17. Πλήρωσα εγώ μέχρι τον Αύγουστο και σταμάτησα. Καλά κάνατε και σταμάτησα. Να πληρώσω. Καλά κάνατε και σταμάτησα. Καλά έκανα. Καλά κάνατε και σταμάτησα. Τώρα, τι πρέπει να κάνω εγώ? Εγώ θα σας έλεγα να περιμένετε να πάρετε τη σύνταξή σας και με το καλό να την πάρετε και την επόμενη μέρα αφού θα την πάρετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων που έχετε δώσει για το 17. Αυτό θα πρέπει να κάνετε. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και ακόμη ένας τηλεθεατής. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Είμαι... Ναι. 30 Δεκεμβρίου γεννημένος, ξεκίνησα να κάνω τα χαρτιά, το 51 είμαι, ξεκίνησα να κάνω τα χαρτιά για τη σύνταξη και μου είπαν από τον ΟΓΑ, λέει, άλλαξε ο νόμος, λέει, πρέπει να κλείσει τα 67 και μετά, λέει. Όχι, δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Το 51, εφόσον είστε, ξεκινήστε να μαζεύετε τα δικαιολογικά για να τα υποβάλλετε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Ναι, πήγα να τα υποβάλω και με λέει, άλλαξε ο νόμος, λέει, θα κλείσει τα 67. Και μετά. Από πού είστε? Από Κομωτινή. Νομίζω ότι κάτι δεν έχετε καταλάβει σωστά. Όχι, δεν μπορεί, εφόσον είστε το 51. Να τα κάνω τα χαρτιά, να τα κάνω
στον ΟΓΑ και με είπαν, λέει, τώρα λέει, θα πληρώσετε μέχρι... Αν είστε από Κομοτηνή, είναι δίπλα τα κεντρικά του ΟΓΑ της περιφέρειάς μας, να απευθυνθείτε από εκεί. Ναι, πήγα και με είπαν, λέει, θα κλείσει 67, λέει, τέλευε το Δεκέμβριο, λέει, και μετά θα τα κάνω στα χαρτιά, λέει. Όχι, δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι... μήπως η ταυτότητά σας γράφει άλλη ημερομηνία γέννηση ή έχετε κάποιο πρόβλημα με, με την αρχή πράξη γέννησης? 30 Δεκεμβρίου το 51. Το 51? Ναι. Σε εργατολόγο. Να σας λύσει το πρόβλημα. Νομίζω κάπου αλλού έχετε το πρόβλημά σας. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, πολλά προβλήματα με τους γεννηθέντες του 51. Πολλές ερωτήσεις. Ναι, ναι, πολλά προβλήματα προκύπτουν. Καλό είναι να απευθύνουν σε ανθρώπους ειδικούς, κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, δηλαδή ήταν στον ΟΓΑ κάποια χρόνια, ήταν και σε άλλα ταμεία, ΙΚΑ συνήθως. Γίνεται και μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει. ΝΑΤ έχουμε αρκετούς που έχουν και μετά. Βασικό θα πρέπει να είναι να έχουν κλείσει 15 ετία που έχουν καταβάλει εισφορές, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν να πάρουν σύνταξη από τον ΟΓΑ και όχι μόνο από τον ΟΓΑ, από άλλα ταμεία. Και από ό,τι ψιθυρίζεται, νομίζω ότι έχει το προβλέπει και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ότι θα πάει στα 20 χρόνια για να θεμελιώσει κάποιο δικαίωμα σύνταξης. Καλό είναι να τα προσέχουν αυτά κάποιοι αγρότες οι οποίοι λόγω της κρίσης, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γίνουν αγρότες λόγω της κρίσης και επιστρέφουν στα χωριά τους. Αν είναι εκεί κάπου στα 45, 46, 47, καλό είναι να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Να κάνουν την εγγραφή τους στο ΟΓΑ, Παύλα, ΕΦΚΑ τώρα, για να μην έχουν πρόβλημα με τη σύνταξή τους στα 67, δεν ξέρω. Έχουμε τηλεθεάτρια στον αέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούω εδώ τον κύριο, δεν ξέρω τι είναι, που λέει για το συντάξει στο ΟΓΑ. Κυρία, χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση, γιατί ακούγεται μέσα, γίνεται ένα κομφούζιο. Ναι, αυτό το κατάλαβα, ναι, θα τη χαμηλώσω. Λοιπόν, για διατυπώστε το ερώτημά σας. Λοιπόν, άκουσα τις κυρίες μπροστά που είπαν ότι είναι τα 51 γεννημένες και... Ναι. Σας ακούμε. Και πληρώνουν το ΕΦΚΑ, συνεχίζουν να πληρώνουν το ΕΦΚΑ κάθε μήνα. Αυτό γίνεται και με μένα, αυτό γνωρίζω κι εγώ. Εγώ είμαι τον Οκτώβριο γεννημένη το 51 και μου είπαν ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα πληρώνεις εισφορές κάθε μήνα. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή σας άκουσα να λέτε για δικαιολογητικά, τι δικαιολογητικά πρέπει να κάνουμε, γιατί από τη σύζυγό μου που θυμάμαι, ήρθαν τα χαρτιά από τον ΟΓΑ, κατάλαβα αναλυτικά, ας πούμε, πότε και πώς, δηλαδή ήταν, έγραφα ότι ήταν πληρωμένες οι εισφορές σωστά και θα έβγαινε το αποδίκη σύνταξη κανονικά, ας πούμε, τον Ιούλιο. Α, τώρα μας λένε εδώ ότι ακούμε, μας λένε ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να πληρώνουν μέχρι τέλος του χρόνου που είμαστε γεννημένοι, θα κλείσουν τα 67. Όχι, όχι, κανονικά θα σταματήσει να πληρώνετε ΕΦΚΑ. Τώρα, όσον αφορά για τα δικαιολογητικά, θα πάτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση εκεί. Ζητάνε κάποια αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, είναι καθαριστικά. Αν κάνετε δήλωση καλλιέργειας, αυτά τα πράγματα θα τα ετοιμάσετε και θα τα πάτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ να τα υποβάλλετε. Στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Γιατί έχει πάρα πολύ χρόνο τώρα, παιδευόμαστε και δεν βρίσκουμε την άκρη. Έγινε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Το δικό τους. Για να μπορέσω να... Υπάρχει ακόμα μία γραμμή τελευταία, γιατί δυστυχώς και ο χρόνος μας τον έχουμε ξεπεράσει. Να ακούσουμε και αυτή την τελευταία. Έπεσε γραμμή. Εντάξει, ήταν άτυχος ο φίλος τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια. Την έχουμε. Εντάξει. Πάμε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ναι. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούμε το ερώτημά σας. Ναι. Και εγώ είμαι ένας παθών. Το 50 γεννηθείς, έχω καταθέσει τα χαρτιά μου τέτοια εποχή το 17. Του πότε είστε γεννημένος εσείς? Το 50. Το 50. Και δεν έχω πάρει σύνταξη.
το 50. Και είναι καθαρά αγρότης, μόνο επάγγελμα αγρότης. Χαμηλώστε λίγο την ένταση της φωνής της τηλεόρασης, γιατί γίνεται λίγο κομφούζιο. Ναι. 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 Έχετε καταθέσει τα χαρτιά και δεν έχετε πάρει τη σύνταξη. Είστε πολύ παρηγοριά στον άρρωστο. Δυστυχώς ο ΓΑ δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη σε εσάς. Θα πάρετε αναδρομικά την σύνταξη. Έχω δώσει τα βοράκια και πώς θα γίνουμε τώρα. Δυστυχώς είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε πολύ σε αυτό το τομέα. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι, αλλά παίρνουμε και στο ΟΓΑ και δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Εντάξει. Παίρνουμε στα γραφεία του ΟΓΑ και πάλι δεν παίρνουμε. Και μέσα από τις εκπομπές που γίνονται και στην τηλεόραση, και όχι μόνο δική μας, και άλλες εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων που αναδεικνύουν αυτά τα προβλήματα, και οι σύλλογοι, οι οργανωμένοι φορείς και των ακροτών. Υπάρχει μια δυνατότητα να δοθεί λύση όσο γίνονται περισσότεροι φωνάζουν, γιατί δυστυχώς αυτό που λέει η παροιμία, αν δεν κλάψει το μωρό ούτε η μάνα του δίνει γάλα, στην χώρα μας συμβαίνει σε πολλαπλάσιο βαθμό. Και ένα άλλο, άμα δουλεύουν τα χωράφια μέχρι το 24, κάποιος υπουργός είπε ισόβια θα είναι, δεν θα έχει το 60% περικοπή. Δεν άκουσα. Μετά το 24 τι θα γίνει με τις περικοπές των συντάξεων. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σήμερα δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Ναι, αλλά στην Λάρισα βγήκε ο Πετρόπουλος, πώς λέγεται αυτός, και είπε και μετά το 24 δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι μια δήλωση η οποία έχει γίνει, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε μια εγκύκλιο, σε μια υπουργική απόφαση. Όταν θα βγει αυτή η υπουργική απόφαση θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα δεν υπάρχει υπουργική απόφαση, είναι μια δήλωση. Μέχρι το 24 δεν είναι στάνταρ. Αυτή τη στιγμή το στάνταρ είναι μέχρι το 24. Αν βγει μια καινούργια υπουργική απόφαση. Γιατί έτυχε να το ακούσω στην εκπομπή πάλι και ένα τελάρης, ας πούμε, ήταν εκπρόσωπος των αγροτών μαζί με τον υφυπουργό. Ναι, πάμε να σας καληνυχτήσουμε. Είπε ότι δεν είναι ισόβια. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί υπάρχει και μια τηλεθεάτρια η οποία περιμένει να της δώσουμε και αυτήν τη δυνατότητα να διατυπώσει το ερώτημά της. Κυρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, παίρνω από Αλεξανδρούπολη. Ναι. Είμαι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ από το 2004. Και κλείνω 15 χρόνια το 2018, τον Ιανουάριο. Ιανουάριο έχω, του 2004. Και έχω και 5 χρόνια ΙΚΑ. Θα πρέπει να σταματήσω τις εισφορές μου τον Ιανουάριο του 2018 και να περιμένω στα 67 να πάρω σύνταξη. Δήλωση καλλιέργειας θα κάνετε τώρα? Ναι, θα κάνω. Δεν έχετε δικαίωμα να διακόψετε την καταβολή υπέρ του ΕΦΚΑ. Δηλαδή να συνεχίσω ως τα 67. Θα κάνετε δήλωση καλλιέργειας τώρα? Ναι. Εφόσον κάνετε δήλωση καλλιέργειας τώρα, υποχρεωτικά θα πληρώσετε ΕΦΚΑ. Δεν έχετε δικαίωμα να διακόψετε τον ΕΦΚΑ. Όχι τώρα να το διακόψω το 19 και λέω το 18, το 19. Θα πρέπει ένα χρόνο ακόμη, δηλαδή, για να κάνετε 15 χρόνια. Αν θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω πόσο χρόνο είστε? Πόσο χρονών είμαι? Ναι. 63. 53. 53. Ναι. Του χρόνου, εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε, γιατί είναι μεγάλο το ποσό, θα έχετε δικαίωμα να σταματήσετε, θα θεμελιώσετε το δικαίωμα σύνταξης με τα σημερινά δεδομένα. Με 15 χρόνια δηλαδή έχω το δικαίωμα. 15 και 5, 20 χρόνια. Ναι, 15 και 5 έχω ΙΚΑ. Ναι. Σήμερα που μιλάμε 20 χρόνια κάποιος βγαίνει στη σύνταξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 15 χρόνια. Ναι, εντάξει, το θεμελιώνω, είπατε. Υπάρχει περίπτωση να το σταματήσω? Δεν μου λέει κανένας τίποτα ότι δεν θα πάρω μετά στα 67. Όχι, σήμερα που μιλάμε, αν ήσασταν σε ηλικία πλησίου του σύνταξη, θα σα έλεγα ότι μπορείτε να πάρετε σύνταξη στα 67. Θα ήσασταν τα λεγόμενα όριμα ασφαλιστικά δικαιώματα. Αν είχα την ηλικία, λέτε. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχω την ηλικία, όχι, το 65 όχι, όχι. Είμαι. Δεν, νομίζω με 20 χρόνια 53, θα κλείσετε, αλλά βασικό να σταματήσετε να κάνετε δήλωση καλλιέργειας του χρόνου. Αλλά πρέπει να σταματήσω και να κάνω δήλωση καλλιέργειας. Ναι, και να απευθύνετε στον ανταποκρίτη του ΟΓΑ της περιοχής σας, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, να σταματήσει να σέρκεται δηλαδή το ΕΦΚΑ. Δηλαδή ένα χρόνο τώρα ακόμη, θα πληρώσω εισφορές, θα κάνω δήλωση καλλιέργειας και μετά
είναι για να σταματήσω, πρέπει να σταματήσω και τη δήλωση καλλιέργειας, αν σταματήσω τις εισφορές. Είναι βασική προϋπόθεση αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Έγινε, σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Δόθηκε δυνατότητα και σε πολλούς φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες να διατυπώσουν τα ερωτήματά τους. Πρέπει να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κολχούρη για την συμβολή του σήμερα για να δοθούν όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Κύριε Κολχούρη, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Από ό,τι φαίνεται θα ξαναχρειαστεί να ξαναρθείτε να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα. Εδώ είμαστε, κύριε Κυλή μου, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο της περιοχής μας και όχι μόνο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουν οι αγρότες μας στο μυαλό τους, θα πρέπει να είναι ότι έχουν γίνει περισσότερο σύνθετα τα πράγματα σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Καλό είναι να απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι ειδικούς ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα ειδικούς, μην πάει το μυαλό τους, γιατί ξέρετε, ο αγρότης όταν έχει στο μυαλό του θα πάω στον ειδικό, ενδεχομένως να έχει και στο μυαλό του ότι θα πληρώσει τα πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να λάβει τις απαντήσεις. Να πάει σε ανθρώπους που συνεργαζόταν, που τους ήξερε τόσα χρόνια. Ας ξεκινήσει, παράδειγμα, από τον. Εγώ δεν θα πω από εμάς. Ας ξεκινήσει από την Ένωση, από τον ιδιώτη που κάνει τις δηλώσεις καλλιέργειας για κάποια πράγματα να τα ρωτήσει, που μπορούν να απαντήσουν όμως, που είναι σχετικοί άνθρωποι. Καλό είναι, εμείς είμαστε οικονομολόγοι, λογιστές, να απευθυνόμαστε τα λογιστικά, οι γεωπόνοι στα δικά τους, στα κομμάτια, να μην εμπλέκεται ο ένας στα κομμάτια του άλλου. Να παίρνει συμβουλές από άλλους, να πάει στο τέλος του. Παράδειγμα, στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, να θέλει να ρωτήσει για κάποια συνταξιοδοτικά, να πάει να ρωτήσει. Για φορολογικά, να πάει στον λογιστή του. Για τα γεωπονικά του, να πάει στο γεωπόνο, του. Και ούτω καθεξής. Να κάνει τις ερωτήσεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα στον αγρότη, οι οποίοι μπορούν να του δώσουν κάποιες λύσεις. Κύριε Κολχούρη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς και να σας ευχηθώ καλή ανάσταση και την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ με κάποιο θέμα σχετικό με τα αγροτικά ζητήματα θα είμαστε μαζί. Καληνύχτα σας.